Καλησπέρα σας, ακούτε την εκπομπή των Φρικτοριών Φιλοσοφικές Αναστήσεις. Στο μικρόφωνο η Αρσινοϊδή Λιγιάννη, δημοσιογράφος, συμβουλός ψυχικής υγείας. Το σημερινό μας θέμα είναι ο ρόλος του θεάτρου στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Καλεσμένος εκπομπής μας ο κύριος Γιακουμάκης Χαράλαμπος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, σκηνοθέτης θεατρικών ομάδων. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τον καλεσμένο μας που σε λιγάκι θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πούμε 2-3 πράγματα να τον γνωρίσετε κι εσείς. Ο κύριος Γιακουμάκης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, σκηνοθέτης θεατρικών ομάδων. Λέει ο ίδιος, το θέατρο είναι μια μεγαλοφύης ανακάλυψη των προγόνων μας που προέκυψε από την καθημερινή του ζωή, αλλά και από ευρύτερους προβληματισμούς. Η θεατρική πράξη, αυτό το μεγαλοφύες ψεύδος που τόσο λιτά μέσα σε μια σκηνή κάποιων δεκάδων τετραγωνικών μέτρων μόνο, αναπαριστά τη ζωή μας και την πραγματικότητα, πολύ πιο καθαρά και ισχυρά από όσο την ίδια την πραγματικότητα. Γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, πατέρας δύο παιδιών, σπουδές ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και σκηνοθέτης, εργάζεται ως τομεάρχης αγορών στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία από το 1989, ερωτευμένος με το θέατρο από το 1984 έως και σήμερα. Το καύσιμο, όπως αναφέρει ο ίδιος, που διαχρονικά τον τροφοδοτεί, είναι το «εχθρός του καλού, το καλύτερο» και «η ομάδα, η παρέα, η παράσταση». Αυτό που ανέκαθεν τον ταλαιπωρεί είναι να καταλάβει το γιατί και το αρχικό ερέθισμα για την αδημιουργία του. Σε κάθε τι που του προκαλεί το ενδιαφέρον. Σε λιγάκι ο κύριος Γιακουμάκης θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μείνετε μαζί μας εδώ σήμερα στην εκπομπή των Φρικτοριών Φιλοσοφικές Αναζητήσεις στο Ράδιο Εναντί. Το θέμα μας, ο ρόλος του θεάτρου στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Καλησπέρα κύριε Γιακουμάκη. Καλησπέρα Αρσινόη, ελπίζω να μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Φυσικά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όμως κύριε Γιακουμάκη που δεκτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα εδώ μαζί μας να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες, τις γνώσεις σας. Είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά που μου δίνετε η ευκαιρία μέσω από αυτόν τον τρόπο να πω κάποια πράγματα για... Δεν είναι ακριβώς για μένα, είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό κομμάτι του θεάτρου. Δηλαδή, αν θέλετε, ξεκινώντας από αυτή καθε αυτή την ετυμολογική έκφραση της λέξης, εραστής του θεάτρου, δηλαδή αυτός που αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο και που δεν το κάνει για βιοποριστικούς λόγους, αλλά καθαρά για λόγους το ότι αυτό το πράγμα τον γεμίζει, τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα, τον βάζει σε μια διαδικασία να ψάχνει τον εαυτό του, τον βάζει σε μια κατάσταση να γνωρίζεται με άλλους ανθρώπους, να προσπαθεί να συνεργαστεί μαζί του, πράγμα το οποίο είναι και λίγο δύσκολο έτσι όπως έχει γίνει η εποχή μας, αλλά που είναι τόσο όμορφο, τόσο γλυκό, γιατί στο τέλος της ημέρας, μετά από ένα μακρύ δρομολόγιο, έχεις και το αποτέλεσμα που λέγεται μια θεατρική παράσταση και αν θες αυτό που είναι η αποδοχή του κόσμου και το χειροκρότημα που πρακτικά είναι το μοναδικό πράγμα που αν θες, τη γνώμη μου είναι αυτό, η αποδοχή και το χειροκρότημα από τον κόσμο είναι από αυτό που κερδίζεις, αν θες, από όλη αυτή την πορεία σου μέσα στο ερασιτεχνικό θέατρο. Ξεκινώντας, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ποια είναι η σχέση σας με το θέατρο από παιδί έως σήμερα, από μικρός θέλετε να ασχοληθείτε με το θέατρο? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εγώ γεννήθηκα όπως ξέρετε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο Κρήτης το 1959, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ευρύτατα διαδεδομένο εκείνη την εποχή να βλέπουμε παραστάσεις θεατρικές, γιατί ερχόταν μόνο από την Αθήνα κάποιες φορές και επίσης δεν ήταν κάτι για το οποίο υπήρχε και γνώση ή προτροπή από το σχολείο, υπήρχαν πάρα πολύ λίγα ερεθίσματα. Και αυτό το λέω όχι για κανέναν άλλο λόγο. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέατρο σε μια αρκετά μεγάλη ηλικία, δηλαδή όταν πέρασα φοιτητή στην Αθήνα, για λόγους εντελώς τύχης, βρέθηκα με μια θεατρική ομάδα, προσπαθώντας και εγώ να βοηθήσω με τις όποιες λίγες γνώσεις μου σε ό,τι αφορούσα λίγο με τη μουσική που ασχολιόμουν τότε. Ξαφνικά αποκαλύφθηκε μπροστά μου ένας απίστευτος κόσμος,
και κατά με ένα περίεργο τρόπο αισθάνθηκα ότι όταν έμπαινα στο χώρο του θεάτρου, σε αυτό καθ' το χώρο του θεάτρου, αισθανόμουν σαν να έμπαινα στο σπίτι μου. Αισθανόμουν, αν θέλετε, τόσο άνετα όσο είναι να μπαίνω στο σπίτι μου. Και ξεκινώντας από την ηλικία περίπου των 20 χρονών που βρέθηκα σαν φοιτητής στην Αθήνα, άρχισα από τότε να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα που λέγεται θεατρική ομάδα σε πρώτη φάση, να συμμετέχω σε οποιοδήποτε δρόμενο της ομάδας. Μετά σιγά σιγά μου δόθηκαν και κάποιοι ρόλοι. Δεν είμαι για τόσο καλός ηθοποιός. Το κατάλαβα ευτυχώς από νωρίς και σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι της δημιουργίας, αυτό το πράγμα που λέγεται σκηνοθεσία της παράστασης. Γι' αυτό το λόγο και φρόντισα και εξακολουθώ να φροντίζω και στην ηλικία που είμαι τώρα να ενημερώνομαι καθημερινά. Πήγα στη σχολή Βεάκη που αποφύτησα στο κομμάτι της σκηνοθεσίας και εξακολουθώ ακόμα και τώρα κάθε μέρα και κάθε ώρα, κάθε στιγμή να ενημερώνομαι τόσο σε ό,τι αφορά τα θεατρικά δρόμενα στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιώντας τώρα πλέον το ίντερνετ, γιατί είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη γνώσεων την οποία αν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις έχεις πάρα πολλά να μάθεις. Ως σκηνοθέτης. Ως σκηνοθέτης, η σκηνοθεσία δεν είναι αρκετά εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί πέρα από το ρόλο του σκηνοθέτη, ο σκηνοθέτη για να κάνει το έργο, έχετε να κάνετε και με ανθρώπους. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιείς. Εμείς και ως ομάδα, καθόλου αυτά τα χρόνια, 33 περίπου χρόνια που ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό θέατρο και με διαφορετικές ομάδες, γιατί ξέρετε οι άνθρωποι έρχονται και πάνε και οι ομάδες δημιουργούνται και διαλύονται, έχουμε ένα μότο, ας το πούμε, μία λέξη η οποία λέμε είναι ξένη, αλλά είναι χρήσιμη ίσως για να το ακούνε και οι νεότεροι και να το καταλαβαίνουν. Εμείς λέμε παντού και πάντα ισχύει το εξής: η ομάδα, η παρέα, η παράσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβεις πρώτα απ' όλα ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές προσλαμβάνωσες ο καθένας. Θα πρέπει να προσεγγίσεις τον κάθε άνθρωπο και να προσπαθήσεις να του εξηγήσεις αυτό που είναι το όραμά σου σαν σκηνοθέτης της παράστασης. Φυσικά θα πρέπει να έχεις φροντίσει, να έχεις αναλύσει όσο το δυνατόν περισσότερο με τις γνώσεις που έχεις και με τις δυνατότητες που σου δίνονται, ξεκινώντας καταρχάς από το εν αρχήν είναι ο λόγος. Δηλαδή να ξεκινήσεις από το κείμενο του συγγραφέα. Να καταλάβεις αυτός που έγραψε το κείμενο τι ακριβώς θέλει, τι ακριβώς εννοεί, τι από ακριβώς στοχεύει. Από τη στιγμή που θα μπορέσεις εσύ να τα εξηγήσεις, να τα καταλάβεις και να βρεις το γιατί, νομίζω ότι από εκεί και μετά μπαίνει σε μια δεύτερη διαδικασία να μπορέσεις να εξηγήσεις μέσα από την ομάδα, μέσα στην ομάδα, στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, αυτό ακριβώς το οποίο του ζητάς να υλοποιήσει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, διότι μετά αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε στις ερασιτεχνικές ομάδες, δεν είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση της τεχνικής υποδομής που απαιτείται για να μπορέσεις να ερμηνεύσεις ένα ρόλο, ένα έργο. Θα πρέπει ενίοτε να κάνεις και το δάσκαλο, γιατί ορισμένα πράγματα δεν είναι, είτε δεν είναι γνωστά, είτε γιατί αυτό που ζητάς είναι σχετικά δύσκολο και θα πρέπει να το εξηγήσεις πάρα πολύ καλά. Εκτός από αυτό καθ' αυτό που το κομμάτι που αφορά το λόγο, ενίοτε σε παραστάσεις, και εγώ είχα και την τύχη και την τιμή να σκηνοθετήσω παραστάσεις οι οποίες είχαν ένα μεγάλο κομμάτι τους, έπαιζε ρόλο πολύ φοβερό η μουσική και τραγούδια και χορός. Όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να δεθούν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, με βάση ξεκινώντας από τις απαιτήσεις αυτού καθεαυτού του έργου, του οράματος που υπήρχε από τη μεριά του σκηνοθέτη, των δυνατοτήτων των ηθοποιών και φυσικά στο τέλος να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να δεθεί, να παρουσιαστεί πάνω σε μια σκηνή, έχοντας φυσικά και τη δυνατότητα να μπορέσεις να πεις με αυτόν τον τρόπο και μερικά πράγματα που είναι
ένα μεγάλο μέρος τους αυτό που ήθελε να πει ο συγγραφέας και επίσης ένα μικρότερο κομμάτι του, αλλά νομίζω εξίσου σημαντικό, αυτό που θα ήθελε να πει ο σκηνοθέτης της παράστασης. Ο σκηνοθέτης δηλαδή κατά κάποιο λόγο έχει τον τελευταίο λόγο. Επί της ουσίας, κάθε θεατρική παράσταση είναι μία η ιδέα και η άποψη ενός σκηνοθέτη. Ο άνθρωπος αυτός στην ουσία αξιολογεί όλες τις δυνατότητες οποίες του δίνει πρώτον το αυτό καθ' αυτό το έργο και μετά τις δυνατότητες της ομάδας των ανθρώπων δηλαδή που θα χρησιμοποιήσει για να υλοποιήσει αυτό το έργο. Και θα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε στοιχείο της παράστασης και να δημιουργήσει μια καλλιτεχνική σύνθεση, να κινητοποιήσει ακόμα και αυτά που βρίσκονται πέρα και πάνω από τον έλεγχο το δικό του, φτάνοντας σε σημείο να ορίσει κάποια πράγματα που βασίζονται πρακτικά, αν θέλετε, στο προσωπικό του γούστο. Αλλά πρέπει επίσης να πειραματιστεί και να λειτουργήσει και σαν ποιητής, να παίξει με το σκηνικό υλικό και ταυτόχρονα να ξέρει πως δεν το επιτρέπεται να δημιουργήσει από αυτό μια καθαρά προσωπική φόρμουλα του έργου. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεφύγει από το όραμα αυτό καθ' αυτό που ορίζει ο συγγραφέας του έργου. Γιατί αν θέλετε, όπως είπα και πριν, εν αρχήν είναι ο λόγος. Πολύ ωραία. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι το θέατρο είναι μια μεγαλοφυής ανακάλυψη των προγόνων μας, το οποίο προέκυψε από την καθημερινή του ζωή, αλλά και από ευρύτερους προβληματισμούς. Και εδώ πέρα μια που αναφερθήκαμε σε αυτό είναι ότι και στα ασκληπία, ως θεραπευτήρια, υπήρχε μέσα και το θέατρο εκτός τη μουσική. Σαφέστατα. Ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε, είμαστε Έλληνες, σε μια χώρα που ο λόγος, ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος είναι κάτι το οποίο έχει καλλιεργηθεί χιλιάδες χρόνια πριν. Ας μην ξεχνάμε ότι το θέατρο ξεκίνησε, δημιουργήθηκε και τα πρώτα δείγματα τα έχουμε χιλιάδες χρόνια πριν. Είτε υπό μορφή γραπτού έμετρου λόγου, είτε αριστουργημάτων όπως οι τραγωδίες που έχουμε την τύχη να είμαστε σε εισαγωγικά συμπατριώτες όλων αυτών των ανθρώπων που γράψαν αυτά τα αριστουργήματα. Στην ουσία, οι πρόγονοι μας και τότε και μετά προσπάθησαν μέσα από το θέατρο, προσπάθησαν να αναπαραστήσουν τη ζωή με ένα πολύ πιο έντονο τρόπο, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν θέλετε να συμπυκνώσουν ή αν θέλετε να αφαιρέσουν κάθε τι περιττό και να συμπυκνώσουν μια ολόκληρη ιστορία η οποία να συγκινήσει, να κάνει τον θεατή να κλάψει, να τον κάνει να σκεφτεί, δεν είναι τίποτα άλλο από μια αναπαράσταση της ζωής το θέατρο. Και αν θέλετε ακόμα παραπάνω, γιατί είναι ένα σημείο που διαφέρει πάρα πολύ από το κινηματογράφο, το βίντεο ή οτιδήποτε άλλο σύγχρονο που έχει γίνει, το θέατρο έχει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Σε μια κινηματογραφική παράσταση παρακολουθούμε το ότι καλύτερο υπάρχει δυνατότητα του μοντάζ. Σε μια θεατρική παράσταση αυτό δεν υπάρχει. Ο ηθοποιός θα βγει ενίοτε ακόμα και άρρωστος πάνω στη σκηνή. Ενίοτε θα πρέπει να μην έχει την ψυχολογική διάθεση την καλή ή την κακή. Εκεί καλείται ανεξάρτητα από αυτό που αισθάνεται να υλοποιήσει, να υποδηθεί, να ερμηνεύσει, να ενσωματωθεί όλο του το νευρικό σύστημα, όλο του το σώμα, όλα του τα μέσα μέσα από τα οποία εκφράζεται, μέσα σε αυτό το περίγραμμα που του καθορίζει ο ρόλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο, για μένα δηλαδή προσωπικά, αλλά και νομίζω και για τους περισσότερους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέατρο. Το θέατρο δεν είναι τίποτα άλλο από μια αναπαράσταση της ζωής. Διαφορετικών θεμάτων βεβαίως, αλλά σημαντικών ή μη σημαντικών δεν είμαστε εμείς σε θέση να κρίνουμε,
Αυτό νομίζω σε θέση να το κρίνει είναι το κοινό περισσότερο και όχι εμείς. Εμείς απλώς παίρνουμε κάποιο θέμα που μας αρέσει, μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, μας κάνει να μας δημιουργεί προβληματισμούς, μας κάνει να θέλουμε να πούμε πράγματα και με αυτόν τον τρόπο να το εκφράσουμε, θέλουμε να εκφραστούμε μέσα από αυτό. Εξάλλου και το θέατρο έχει περάσει και στην ψυχολογία ως ψυχόδραμα, δεν είναι τυχαίο αυτό λοιπόν. Μα καθόλου, ίσα ίσα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι και για μένα προσωπικά και σε όλες τις θεατρικές ομάδες αλλά και σε πολλούς άλλους ανθρώπους που γνωρίζω, η διαδικασία, υπάρχουν δύο πράγματα. Μπορώ να σας μιλήσω για δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι η θεατρική δημιουργία και το πώς λειτουργεί πάνω στην ψυχολογία μας. Αυτό μπορώ να σας πω, έχω αρκετή εμπειρία να σας το πω. 33 χρόνια αυτό που βλέπω είναι ότι οι άνθρωποι που μαζευόμαστε μαζί για να κάνουμε πρόβα, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε, ξεχνάνε προβλήματα, αισθάνονται πιο όμορφα, εκτονώνονται, εμφανίζουν ένα χαμόγελο, προβληματίζονται και ενίοτε λειτουργεί πάρα πολύ θετικά στην ψυχολογία τους. Για μένα, όπως έχω γράψει και σε κάποια προγράμματα που έχουμε δώσει ως θεατρική ομάδα, είναι για μας είναι το εβδομαδιαίο αντικαταθλιπτικό μας χάπι στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, που είναι αρκετά δύσκολη και θλιβερή ίσως. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο που πηγαίνει σε μια θεατρική παράσταση, μια κλασική έκφραση που ακούμε είναι πήγα σε μια θεατρική παράσταση να ξεσκάσω, βρε αδερφέ. Αυτό είναι ένα θέμα. Βεβαίως και πας για να ξεσκάσεις, βεβαίως πας για να ξεχαστείς, βεβαίως πας για να βυθιστείς, αν θέλετε, στο όνειρο και σε αυτό που λέει αυτή η παράσταση. Πας και για να προβληματιστείς, πας γιατί σου αρέσει πάρα πολύ το θέμα, η δημιουργή, το βλέπεις σαν ευκαιρία να δεις κάτι διαφορετικό, οπότε λειτουργεί πάρα πολύ θετικά στην ψυχολογία σου, σε ότι από οποιαδήποτε μεριά και αν το δεις. Λέτε ότι από το 84 είστε ερωτευμένος με το θέατρο. Mm-hmm. Συνήθως ένας γάμος μετά τα 7 χρόνια κάπως στρίζει. Mm. Εσείς, εδώ και 33 χρόνια δεν βαρεθήκατε, δεν κουραστήκατε, γιατί είναι και πολύ δύσκολο το έργο το οποίο κάνετε. Mm. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια, εξάλλου υπάρχει ένα σχετικό θεατρικό έργο, τα 7 χρόνια φαγούρα που λέμε. Αλλά να σας πω το εξής, εγώ όχι μόνο δεν έχω κουραστεί, καταρχάς για μένα προσωπικά, επειδή το κομμάτι πρόβα, μάλλον πρόβες, προετοιμασία, και φτάνουμε μέχρι το σημείο που είναι το λεγόμενο τρίτο κουδούνι, δηλαδή στο σημείο το οποίο πλέον όποια δουλειά έχει γίνει είναι έτοιμη να βγει στο κοινό, είναι για μένα αυτό που λέω εγώ το ταξίδι. Το ταξίδι κάθε παράσταση. Κάθε παράσταση για μένα είναι μια νέα ευκαιρία να ψάξω τον εαυτό μου, να δω τις δυνατότητές μου, να δω πώς μπορώ να συνεργαστώ καλύτερα, να δω πόσα πράγματα μπορούμε να βελτιωθούμε ως ομάδα, να μπορέσουμε να μάθουμε να συζητάμε παραπάνω, να δώσουμε ευκαιρίες παραπάνω σε ανθρώπους, γιατί είναι επίσης σημαντικό μέσω από τη θεατρική ομάδα να δίνεις ευκαιρίες σε ανθρώπους. Και όλα αυτά τα χρόνια, τα 33 χρόνια, εγώ το μοναδικό πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι δεν βαρέθηκα ούτε μία στιγμή. Αν θεωρήσουμε ότι εγώ είμαι ερωτευμένος με το θέατρο και η θεατρική παράσταση είναι ιερωμένη μου, σας πληροφορώ ότι είναι τόσο πολύμορφη, τόσο πολύχρωμη, έχει τέτοιες μυρουδιές, τέτοια αρώματα, τέτοια γλύκα και τέτοια απίστευτη συμπεριφορά, που μου είναι αδύνατον να ξενοκοιτάξω, να σας το πω αλλιώς, να πω ότι βαρέθηκα, να πω ότι δεν μπορώ άλλο. Φυσικά υπήρξαν στιγμές στα 33 χρόνια που υπήρξαν προβλήματα, δυσκολίες, απογοητεύσεις, νεύρα ίσως. Δεν λέμε ότι και τα 33 χρόνια ήταν απολύτως, ξέρετε, άριστα και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως ότι
πείτε μου κι εσείς ένα ζευγάρι το οποίο εξακολουθεί να ζει ευτυχισμένο μετά από 33 χρόνια, έχει τις καλές και τις κακές στιγμές του. Εγώ μπορώ να σας πω όμως ότι οι καλές στιγμές είναι κατά πολύ περισσότερο από τις πολύ λίγες κακές και που κυρίως οφείλονται σε ανθρώπινους λόγους. Όχι στη θεατρική παράσταση, όχι στο θέατρο, όχι στην ομάδα. Επειδή οι ακροατές στέλνουν τα μηνύματά τους, κύριε Γιακουμάκη, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις από τους ακροατές. Βεβαίως. Ο Αναστάσης μας ρωτάει ποιον θεωρείτε ταλαντούχο ηθοποιό από τους παλιούς, αλλά και ποιον από τους σημερινούς. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω μία λατρεία στους παλαιούς ηθοποιούς. Ίσως γιατί θα με ακούσετε έτσι, η επιλογή μου θα την ακούσετε λίγο περίεργη. Για μένα ένας απίστευτος παλαιός ηθοποιός είναι ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Θα μου πείτε γιατί. Να σας πω πολύ απλά, γιατί ίσως να μην ξέρει το κοινό, το ευρύ κοινό ίσως, ότι ο κ. Παπαγιαννόπουλος, ο νιόνιος του ελληνικού θεάτρου, έχει 302 παραστάσεις κλασικού ρεπερτορίου. Ο άνθρωπος αυτός έχει παίξει πάνω στη σκηνή πράγματα τα οποία ανήκουν στο κλασικό ρεπερτόριο. Θα μου πείτε, μα καλά, δεν προτιμάς το Χόρν, δεν προτιμάς τον Κούρκουλο, δεν προτιμάς ίσως κάποιους άλλους ηθοποιούς. Ναι, ο καθένας έχει κάνει το δρόμο του. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έβαζαν το εγώ κάτω από το εμείς και την παράσταση πάνω από τον εαυτό τους. Από τους σύγχρονους ηθοποιούς μου αρέσουν πάρα πολύ ορισμένοι, από τους σύγχρονους ηθοποιούς. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Μπορώ να πω όμως ότι η γκάμα των νέων ηθοποιών, των επαγγελματιών νέων ηθοποιών που έχουμε, σαν αριθμός είναι αρκετά μικρότερος από τον αριθμό των ταλαντούχων ηθοποιών που είχαμε στο παρελθόν. Ωραία. Να περάσουμε στην δεύτερη ερώτηση. Η Σβελτάνα ρωτάει τι θα συμβουλεύατε σε κάποιον που θα ήθελε να γίνει ηθοποιός. Καταρχάς, να κοιτάξει βαθιά μέσα του και να πει όντως θέλω να γίνω ηθοποιός. Για ποιο λόγο? Για μένα, για τον προσωπικό μου εγωισμό, ή θέλω να γίνω ηθοποιός επειδή πιστεύω ότι θέλω να υπηρετήσω το θέατρο, τη θεατρική παράσταση, να κάνω ανθρώπους να αισθανθούν ευχάριστα, να προβληματιστούν. Αν πραγματικά απαντήσει ότι ναι, εγώ θέλω να είμαι στη δεύτερη περίπτωση, την πρώτη δεν θα ήθελα να τη... Δεν νομίζω ότι για προσωπικό εγωισμό θα πρέπει κάποιον να σκέφτεται να γίνει ηθοποιός. Θα πρότεινα κυρία να πραγματικά να αποτανθεί σε εγκεκριμένες σχολές όπου θα μπορέσει να με τις κατάλληλες σπουδές από τους καλούς δασκάλους που έχουμε, γιατί ομολογουμένως έχουμε πολύ καλούς δασκάλους, να πάρει τις γνώσεις που απαιτούνται για αυτό το πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα του ηθοποιού, έτσι όπως είναι στις μέρες μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα που ζω εγώ τουλάχιστον, εκτιμώ το ίδιο ισχύει και στην επαρχία, έχει πάρα πολλά θέατρα, που σημαίνει κατά ανάγκη ότι υπάρχουν ευκαιρίες και σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε καλή παράσταση υπάρχουν και ένας αριθμός άλλων παραστάσεων που κατεβαίνει για διάφορους λόγους, ένας από αυτό οικονομική. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στις δικές μας ερωτήσεις και ύστερα εσείς μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε μέσα από το Facebook, στη σελίδα Φιλοσοφικές Αναζητήσεις ή στη σελίδα Διαλεκτική Σκέψη. Λοιπόν, ερασιτεχνικό θέατρο. Μάλιστα. Πώς το αντιλαμβάνεστε και συνήθως πώς αντιδράτε στα σχόλια για ερασιτεχνική παράσταση «Καλή ήταν»? Αυτό είναι ένα αγαπημένο μου θέμα. Να σας πω την αλήθεια, σαν άνθρωπος, παλαιότερα με πείραζε πάρα πολύ. Τώρα που έχω μεγαλώσει λίγο παραπάνω, έτσι λίγο το έχω, ας το πούμε σε εισαγωγικά, φιλοσοφήσει. Με πείραζε πάρα πολύ, να σας πω γιατί.
Όταν πηγαίνω να δω μια αεραστεχνική παράσταση, και πιστέψτε με, πηγαίνω σε πάρα πολλές. Οπουδήποτε πέσει στην αντίληψή μου κάτι που να μου αρέσει ή κάπου να μου αρέσει το θέμα ή να ξέρω την ομάδα, πηγαίνω. Παλαιότερα λοιπόν με πείραζε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλω να με κρίνει, δεν θέλω να κρίνει την παράσταση, την αεραστεχνική παράσταση κάποιον μέσα από αυτό το πρίσμα. Εγώ θα ήθελα να κρίνεται η παράσταση από αυτό που προσφέρει. Θα ήθελα μια παράσταση να κρίνεται από το αν οι ηθοποιοί του που ήταν πάνω στη σκηνή έπεισαν το κοινό ότι ήταν η ρόλη και όχι η ηθοποιοί. Έπεισαν το κοινό ότι υπηρέτησαν το θέμα που έθεσε ο συγγραφέας. Έπεισαν το κοινό ότι έκαναν, δεν λειτουργήσαν μέσα στο κομμάτι του περιτού, αλλά στο κομμάτι του απέριτου. Θα ήταν ευχής έργων το κοινό από κάτω να μην βλέπει τις αεραστεχνικές παραστάσεις μέσα από το σκεπτικό «Α, είναι αεραστέχνες». Δεν θα ήθελα να πω την κλασική κλισέ έκφραση «αεραστέχνης, αεραστής της τέχνης» κλπ. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Θεωρώ δε ακόμα περισσότερο δεδομένο ότι κάποιος αεραστέχνης για να ασχοληθεί με το κομμάτι του θεάτρου προσπαθεί από το υστέρημά του, είτε του χρόνου είτε οποιοδήποτε άλλου υλικών πόρων που έχει, να τα δώσει σε κάτι το οποίο πιστεύει πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να κρίνονται οι αεραστεχνικές παραστάσεις από αυτό που προσφέρουν και όχι μέσα από το πρίσμα του «Α, είναι αεραστέχνες, τους επιτρέπουμε, τους βλέπουμε με μια άλλη λογική». Εγώ θα ήθελα να είναι πάρα πολύ αυστηροί με εμάς τους αεραστέχνες ο κόσμος και να δουν με αυτόν τον τρόπο ότι μέσα σε πάρα πολλούς αεραστεχνικούς θειάσους γίνεται απίστευτα αξιόλογη δουλειά. Άνθρωποι με μεράκι προσπαθούν και καταφέρουν θαύματα. Θαύματα, θαυμάσιες παραστάσεις, εξαιρετικές ερμηνείες, απίστευτες μουσικές, χορευτικά τα οποία αγγίζουν, τι να πω, και να μην ξεχνάμε κάτι άλλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν επειδή το αγαπάνε και τους αρέσει. Δεν το κάνουν επί αμοιβή, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα άτομα τα οποία έρχονται σε εσάς και θέλουν να συμμετάσχουν σε μια θεατρική παράσταση. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ηθοποιοί. Όχι. Όχι. Προς Θεού. Αν είναι δυνατόν, όχι. Καθόλου, ίσα ίσα. Το ακριβώς το αντίθετο θα έλεγα. Καταρχάς δεν έρχονται ηθοποιοί σε εμάς τους αεραστέχνες. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα γενικά. Δεν έρχονται ηθοποιοί επαγγελματίες σε εμάς. Πρώτα απ' όλα διότι δεν μπορούμε να τους, δεν μπορούν να αμοιφθούν από εμάς με τον οποιοδήποτε τρόπο. Υλικά εννοώ, οικονομικά. Φυσικά και δεν πρέπει να είναι επαγγελματίες ηθοποιοί. Φυσικά και πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπα και πριν, να αγαπάνε αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας πω το εξής. Πάντα, όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που έμαθα, γιατί αυτά που έχω μάθει και εγώ, τα έμαθα από τα βιβλία, αλλά τα έμαθα και από αρκετούς παλαιούς τοπίους που είχα την τιμή να με δεχτούν δίπλα τους, να παρακολουθήσω τη δουλειά τους και μου έδωσαν πάρα πολλές συμβουλές και τους οποίους τις άκουσα και ποτέ δεν βγήκα χαμένος. Εγώ συνήθως δύο πράγματα ζητάω όταν έρθει κάποιος καινούριος άνθρωπος για να τον γνωρίσω. Πρώτα απ' όλα να μάθω ποιος είναι. Να τον γνωρίσω. Και να μάθω τα ενδιαφέροντά του. Να μάθω τι τον νοιάζει. Να μου πει γιατί ήρθε. Και μετά βεβαίως να μου πει κάποιο ποίημα ή κάποιο τραγούδι ή να μου πει κάποιο κομμάτι. Δεν ξεκινάμε με τη λογική ότι αυτός που θα έρθει θα έχει όλα τα τεχνικά προσόντα ή την τεχνική υποδομή για να παίξει την παράσταση. Πάνω απ' όλα πρέπει να μπει και αυτός σε αυτό που σας είπα πριν. Η ομάδα, η παρέα, η παράσταση. Είμαστε ομάδα, είμαστε παρέα και είμαστε παράσταση. Μετά πάμε στην παράσταση. Η παράσταση είναι ένα αποτέλεσμα. Ο Άρης θέλει να σου ρωτήσει πώς ψυχολογείτε τους ηθοποιούς και τους δίνετε τον κατάλληλο ρόλο, γιατί δεν είναι όλοι για όλα. Προφανώς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καταρχάς να πούμε το εξής. Ποτέ
σε κάποιο έργο δεν υπάρχει δεδομένο ότι, ξέρετε, μια ομάδα έχει κάποια άτομα και ενίοτε έρχονται και κάποια καινούρια. Στην ομάδα τη δικιά μας, ποτέ κανένας δεν θεωρεί τον εαυτό του δεδομένο σε κάποια παράσταση. Ποτέ. Όλοι μας θα μπούμε στη διαδικασία του προσπαθώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις. Προφανώς η ψυχολογία του κάθε ενός είναι του κάθε μέλους της ομάδας είναι μέσα στο έργο και σε εισαγωγικά υποχρεώσεις, δεν θέλω να το πω με αυτή τη λογική, υποχρεώσεις του σκηνοθέτη, του υπεύθυνου της ομάδας. Πρέπει να ξέρει πολύ καλά τις δυνατότητες των ανθρώπων που ήδη έχει στην ομάδα και πρέπει να ξέρει επίσης να αξιολογεί τις δυνατότητες των ανθρώπων που έρχονται. Βεβαίως αυτό θέλει και λίγο εμπειρία. Πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό μυαλό και να δίνει ευκαιρίες. Εμείς στην ομάδα μας χρησιμοποιούμε το κείμενο, το ποίημα και το τραγούδι σαν ένα μέσον με το οποίο μπορούμε να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες μας για κάθε έργο. Για κάθε έργο οι απαιτήσεις κάθε ρόλου νομίζω μπορεί να σκιαγραφηθούν όχι με το ίδιο το κείμενο του έργου, προφανώς όχι ξεκινώντας από αυτό, αλλά με κάτι το οποίο είναι πολύ κοντινό, με κάποιο τραγούδι που να μπορεί να απεικονίσει τα συναισθήματα ερμηνευτικά, ο στίχος του τραγουδιού να απεικονίσει ερμηνευτικά τα συναισθήματα που μπορεί να χρειαστούν ή είναι απαραίτητα στην παράσταση, ή κάποιο ποίημα του οποίου αυτό καθε αυτός ο λόγος είναι αυτό που χρειάζεται η παράσταση και η εκφορά του λόγου θα είναι απαραίτητη για την παράσταση. Σε αυτό βοηθάτε κι εσείς, δηλαδή βλέπετε ένα άτομο το οποίο το έχει. Μάλιστα. Απλά δεν είναι τόσο δουλεμένο. Μάλιστα. Αναλαμβάνετε να του κάνετε κάποια μαθήματα έτσι ώστε να το φέρετε στα μέτρα του δυνατού. Το δυνατοτήτων του. Βεβαίως. Καταρχάς η προσπάθεια είναι αένα και συνεχής. Η ομάδα πρέπει να βελτιώνεται, όπως σας είπα και πριν στην αρχή. Για μας εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Για κάθε ένα από τα παιδιά της ομάδας, είτε είναι καινούριο είτε είναι παλαιό, μία από τις υποχρεώσεις, αν θέλετε, της ομάδας και φυσικά βγαίνει μέσα στην ομάδα, είναι να βελτιώνεται καθημερινά. Κάθε παράσταση, κάθε μέλος της ομάδας που καλείται να συμμετάσχει θα πρέπει να βελτιώσει κάτι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην ομάδα τη θεατρική που έχω τώρα έχω ένα από τα παιδιά, θα σας τα πω αν θέλετε αργότερα και τα ονόματά τους, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία. Λέγεται Στάθης Κιουλαφής. Αυτός ο φίλος, πολλά χρόνια φίλος και μέλος της ομάδας, στο έργο που ανεβάζουμε τώρα το οποίο λέγεται musical και musical, έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι το Singing in the Rain. Το Singing in the Rain, όπως ξέρετε, αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του έργου, το ξέρουμε όλοι, με το χορευτικό, στη βροχή, του Gene Kelly. Ο φίλος αυτός λοιπόν, χωρίς να το ζητήσει η ομάδα, μόνος του, αποφάσισε και πήγε σε δάσκαλο, μόλις έμαθε ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα, και εδώ και 8 μήνες ασχολείται με το να μάθει κλακέτες. Θέλω να σας πω ότι με αυτό το μικρό παράδειγμα η ομάδα προσπαθεί, είναι μέσα στο πλάνο της ομάδας να προσπαθεί να βελτιώνεται σε κάποια πράγματα. Και τώρα που είπατε για ομάδα, μερικές φορές υπάρχουν και άτομα τα οποία σπάνε την ομάδα. Και σίγουρα σε αυτά τα 33 χρόνια θα σας έχουν συμβεί πολλά περιστατικά. Ναι, αυτό αναφισβήτητα, σας το είπα και δηλαδή, πριν. Δηλαδή μπορεί κάποιο άτομο να έρθετε σε ένα δίλημα, κάποιο άτομο να είναι πραγματικά ταλαντούχο, αλλά να έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα, έτσι ώστε γενικότερα να προκαλεί συγκρούσεις. Μάλιστα. Τι θα επιλέγατε να κάνετε, θα το κρατούσετε στην ομάδα? Κοιτά, ναι, βεβαίως, να σας πω. Σαφέστατα, στα αρκετά χρόνια που είμαι με θεατρικές ομάδες, φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν τοξικά μέσα στις ομάδες. Διασπαστικά, διαβρωτικά, απολύτως εγωιστικά θα έλεγα. Ο στόχος τους είναι ο εαυτός τους και όχι η ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι εκπίπτουν από τη βασική αρχή που σας είπα, την έχω δει αρκετές φορές, αλλά επειδή τη λατρεύουμε σαν ομάδα αυτή την αρχή. Η ομάδα, η παρέα, η παράσταση. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα.
Η παράσταση είναι τελευταία. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Οι άνθρωποι αυτοί, αν θέλετε, είτε μόνοι τους, είτε γιατί η ομάδα τους αποβάλλει. Οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν διασπαστικά ή εγωιστικά ή διαπρωτικά ή τοξικά, όπως είπα, μέσα στην ομάδα, είτε η ίδια η ομάδα, είτε ο υπεύθυνος της ομάδας, μέσα από συζήτηση βεβαίως, εφόσον τους δοθούν οι ευκαιρίες, δεν είπαμε σε καμία περίπτωση ότι, ξέρετε, θα γίνει λαϊκό δικαστήριο και αποφασίζουμε ότι ο ΤΑΔΕ θα φύγει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φυσικά θα μιλήσουμε μαζί του, φυσικά θα του πούμε το πρόβλημα, φυσικά θα καθίσουμε να συζητήσουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Εάν εξαντληθούν όλα αυτά τα πράγματα και δεν μπορούμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση, μια συνεργασία, μια κατάτμιση του εγώ και υπεράσπιση του εμείς, τότε νομίζω ότι είτε μόνος του φεύγει, είτε αναγκαζόμαστε εμείς οι ίδιοι να του πούμε, ξέρεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε πλέον να συνεργαστούμε σε αυτή την ομάδα. Ωραία. Το θέατρο, λοιπόν, που είναι και το θέμα μας, το θέατρο, τι ρόλο παίζει στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου? Και όπως συνηθίζετε να λέτε, ότι τα θεατρικά δρόμενα μπορούν να λειτουργούν ως πλέον ακίνδυνα αντικαταθλιπτικά. Έχετε δει κάποιες αλλαγές στον εαυτό σας, αλλά τόσο και σε όλους αυτούς με τους οποίους συνεργάζεστε? Σαφέστατα, ναι. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Μπορώ να σας πω ότι επειδή αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων να σκύψεις μέσα στον εαυτό σου, θα αναγκαστείς να μελετήσεις, θα αναγκαστείς να σκάψεις μέσα στον εαυτό σου, να βρεις πράγματα. Σαν σκηνοθέτης είμαι αναγκασμένος να κάνω σύνθεση. Πρέπει να κάνω σύνθεση ψυχών, σωμάτων, πνευμάτων πάνω σε μια παρτιτούρα έκφρασης. Είμαι υποχρεωμένος να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Αυτή η όλη διαδικασία εμένα με έχει κάνει αισθάνομαι δηλαδή να με έχει κάνει πολύ καλύτερο σαν άνθρωπο. Μου έχει δώσει τη δυνατότητα να δω τον εαυτό μου πάρα πολύ καλά. Αυτό που επίσης μπορώ να σας πω, αυτό που βλέπω στις ομάδες που κατά καιρούς έχουμε συνεργαστεί και στη δικιά μου ομάδα αυτή τη στιγμή, ξέρετε κάτι, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην πρόβα προβληματισμένοι, στενοχωρημένοι για το α ή β πρόβλημα που τους απασχολεί. Εκτός από αυτή κάθε αυτή τη διέξοδο, αν θέλετε, στο θεατρικό δρόμενο, έχουν τη δυνατότητα μέσα από την ομάδα να συζητήσουν και πράγματα. Και αν θέλετε να δούνε και πράγματα μέσα από το θεατρικό δρόμενο, τα οποία τα ζουν στη ζωή τους ενίοτε. Θεωρώ τεράστια ψυχολογική υποστήριξη για μένα και για την ομάδα το θεατρικό δρόμενο, τη θεατρική πρόβα, την προσπάθεια να καταλήξουμε κάπου, την ανάγκη να αντιληφθούμε, την ανάγκη ότι το εγώ πρέπει να πάει κάτω από το εμείς, την ανάγκη να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε και ότι το δύσκολο είναι να συνεργαζόμαστε και το εύκολο είναι να τσακωνόμαστε, αν θέλετε, ή να διαφωνούμε. Το θεωρώ τεράστια ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό ισχύει 100% για μένα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Με έχει κάνει καλύτερο σαν άνθρωπο, με έχει κάνει να συνειδητοποιήσω πάρα πολλά πράγματα, να διορθώσω βεβαίως πάρα πολλά πράγματα, γιατί προφανώς εάν δεις ότι κάτι κάνεις λάθος, νομίζω ότι και το καταλάβεις βεβαίως και το αποδεχτείς, που και αυτό είναι μια άλλη διαδικασία και αυτό μέσα από τη θεατρική ομάδα, να μπορέσεις να πεις ότι ναι, θέλω να γίνω καλύτερος σαν άνθρωπος. Και όλο αυτό να λειτουργήσει ψυχολογικά υπέρ του ανθρώπου που συμμετέχει σε αυτή την ιστορία. Αυτό μπορώ να σας το πω, έχω τόσο την προσωπική εμπειρία όσο και την εμπειρία των ομάδων που έχουμε λειτουργήσει. Νομίζω ότι η έκφραση που χρησιμοποιήσατε δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ακριβής από αυτό. Ακούγεται λίγο τετριμένη, αλλά νομίζω ότι είναι απολύτως ακριβής. Απολύτως, μα απολύτως ακριβής. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας μας κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθεί, επιβάλλεται να ασχοληθεί με το θέατρο για να βρει και άλλα κομμάτια του εαυτού του. Εγώ στο παρελθόν είχα ασχοληθεί, ήμουνα σε μια θεατρική παιδική παράσταση, κάναμε περιοδίες στην Ελλάδα, 19 χρονών μου τότε. Αργότερα σε μια πιο μεγάλη, 22 χρονών, είχαμε δώσει δύο παραστάσεις μεγάλες, πάλι περίπου 3 χρόνια εκεί. Τελικά κατάλαβα κι εγώ, κύριε Γιακουμάκη, ότι δεν το έχω.
Το έκανα για ευχαρίστηση, να βρω κομμάτια του εαυτού. Αλλά μα, όσο και να προσπαθούσα πάνω από το μέτρο, δεν μπορούσα να φτάσω. Και όπως είπαμε, για να γίνεις ηθοποιός, πρέπει να το λατρεύεις. Εγώ το λάτρευα, λάτρευα να παρακολουθώ τους άλλους. Μου άρεσε το θέατρο όσο ασχολήθηκα, γιατί όπως πολύ ωραία είπατε, σε βοηθάει να έρθει σε μια υγιή κατάσταση, υγιή συζήτηση με τον εαυτό σου, εναρμονίζεσαι εν μέρη, γιατί όταν μπαίνεις και βγαίνεις σε ρόλους, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτό το οποίο ζεις είναι ένα θέατρο. Οπότε κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα εμβαθύνεις τόσο. Ναι. Καταρχάς, με αυτό που είπες το πρώτο, το οποίο για μένα είναι και το ίσως το πιο δύσκολο είδος θεάτρου από πλευράς ευθύνης. Μου είπες, Αρσενόη, ότι ασχοληθήκατε με παιδική παράσταση. Εγώ το θεωρώ ένα από τα πιο δύσκολα, ίσως την πιο δύσκολη μορφή θεάτρου που υπάρχει. Πρώτον, διότι απευθύνεσαι σε ένα κοινό το οποίο από μόνο του είναι δύσκολο. Εκεί είναι πολύ αυστηροί κριτές τα παιδιά. Δεν το κλείνουν το στόμα τους. Δηλαδή, όταν έκανα την κοκκινοσκουφίτσα και δεν τους άρεσε, μου είπαν είσαι χάλια. Βεβαίως. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ναι, και ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει, ύστερα σταμάτησα με τα παιδιά, δεν την πάλευα αλήθεια, και ύστερα πήγα σε ενηλίκων έτσι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αλήθεια. Ναι, το θεατρικό κομμάτι, σε ό,τι αφορά την παιδική, έχει και μια τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Μια παράσταση ενηλίκων σου δίνει τη δυνατότητα με την παράσταση αυτή καθεαυτή να κρίνει ο ενήλικας. Ενώ όμως μια παράσταση για παιδιά, ας μην ξεχνάμε ότι ορισμένες φορές λειτουργούν και ως πρότυπο. Και καλό είναι τα παιδιά μας να έχουν σωστά πρότυπα. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι το που λες, Αρσενόη, ότι δεν το έχεις, εγώ έχω... Αυτό μπορεί να σου το πούν τα παιδιά από την ομάδα μου, άμα θες να τους πάρουν, να τους βάλουν, να σου πάρουν τηλέφωνο. Για μένα ό,τι καλύτερο είναι να μου πεις δεν μπορώ, δεν θέλω, όχι δεν θέλω, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει καλύτερο καύσιμο για τον κινητήρα μου ή ξύλο για τη φωτιά μου, το να μου πει κάποιος άνθρωπος, ξέρεις, θέλω να το κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Βάζω τον εαυτό μου σε μια τεράστια δοκιμασία να δω μέχρι πού μπορώ να τον πάω αυτόν τον άνθρωπο. Να δω μέχρι πού μπορώ να πάω εγώ μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Θα μου άρεσε πάρα πολύ, Αρσενόη, να συναντηθούμε υπό κάποια μορφή και να συνεργαστούμε σε θεατρική βάση και να μου πεις ότι πράγματι δεν μπορώ. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν το ακούω αυτό το πράγμα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον, αν και λίγο ρηψοκίνδυνο ξανά, να ξεκινήσω από κάπου αλλού, να τα παρατήσω όλα, γιατί το θέατρο θέλει και τον χρόνο του, είναι ωραία. Εμένα θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ κάποια στιγμή, γιατί όπως έχω πει είναι ωραίο το θέατρο, δεν είμαι εγώ για ηθοποιός φυσικά, μου αρέσει, αλλά ίσως είναι αυτό που είπες και είπατε και προηγουμένως, κύριε Γιακουμάκη, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει ότι δεν θέλω κάποιες φορές, γιατί και η ζωή ενός ηθοποιού όμως είναι πολύ δύσκολη. Είναι αρκετά δύσκολη, πιστεύω. Την σημερινή εποχή και ίσως και από αρκετά χρόνια πριν ήταν ήδη δύσκολη από μόνη της. Όπως σας είπα, εγώ ζω στην Αθήνα και έχω την ευκολία να μπορέσω να παρατηρήσω και να δω τον μεγάλο αριθμό θεατρικών σκηνών που υπάρχουν. Νομίζω, δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά έχω την αίσθηση ότι είμαστε μέσα στη, αν όχι η πρώτη, ανάμεσα στις τρεις πόλεις παγκοσμίως, η Αθήνα, που έχει τα περισσότερα θέατρα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, έχω αυτή την αίσθηση. Όπως καταλαβαίνετε, η ζωή ενός ηθοποιού, επειδή προφανώς πάνω απ' όλα ο ηθοποιός, για τον ηθοποιό είναι εργασία, όπως έχει γίνει τώρα. Παλαιότερα οι ηθοποιοί δεν το βλέπανε έτσι. Υπήρχε μια... Το βλέπανε και ως λειτουργήμα, το βλέπανε και ως δυνατότητα να πούν και να κάνουν κάτι. Δυστυχώς όμως, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση τώρα, όπως είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή και οι οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζούμε, για λόγους βιοπορισμού για τους ηθοποιούς υπάρχουν τρομακτικές δυσκολίες. Υπάρχουν παραστάσεις οι οποίες ανεβαίνουν με τεράστια καλλιτεχνική αξία, με απίστευτα θέματα σαν θέματα, με πάρα πολύ καλούς δημιουργούς, οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη
αν θέλετε, την ανάλογη επιτυχία για να μπορέσει να έχει και το αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα, για να μπορέσει να ζήσει όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος δημιουργεί όλο αυτό, όλη αυτή την παράσταση. Για μας τους ερασιτέχνες δεν ισχύει ακριβώς έτσι, διότι εμείς έχουμε αποφασίσει, όπως σας είπα από την αρχή, ότι από το εστέρημά μας δίνουμε είτε το ψυχικό είτε και το οικονομικό πολλές φορές. Ποτέ δεν είναι στόχος για μια ερασιτεχνική παράσταση το οικονομικό. Για μας δεν είναι στόχος να μπορέσουμε να κερδίσουμε από αυτό το πράγμα. Ένα δεύτερο πράγμα σε ό,τι αφορά θα ήθελα να πω για τη δύσκολη ζωή του ηθοποιού είναι ότι, ξέρετε, το κοινό έχει και ένα, δεν θέλω να το πω κακό, γιατί το κοινό ποτέ δεν είναι κακό, συνηθίζει κάποιον ηθοποιό σε αυτό που λέμε μανιέρα στο θέατρο, δηλαδή παραδείγματος χάρη, για να γίνω πιο σαφής, ο κύριος Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν πάντα ο μπαμπάς είτε της Αλίκης είτε της Τζέννης. Ο κύριος Κωνσταντάρας έχει παίξει πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, σπούδασε στο Παρίσι, έπαιξε πάρα πολλές κλασικές θεατρικές παραστάσεις, αλλά τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα τον θυμόμαστε παραδείγματος χάρη σαν τον μπαμπά της Αλίκης και της Τζέννης. Ελάχιστες φορές θα μιλήσουμε για θεατρικές παραστάσεις που έπαιξε με την Έλλη Λαμπέτη, παραδείγματος χάρη. Θέλω να πω ότι το κοινό συνηθίζει κάποιον άνθρωπο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και καμιά φορά όταν αυτός ο ηθοποιός ή ο σκηνοθέτης, αν θέλετε, ή ο δημιουργός προσπαθήσει να δημιουργήσει έξω από αυτό το, να δημιουργήσει κάτι άλλο το οποίο είναι έξω από αυτό που έχει στο μυαλό του το κοινό, συνήθως αποτυγχάνει. Και συνήθως αποτυγχάνει οικονομικά και όχι καλλιτεχνικά. Αλλά η οικονομική αποτυχία μιας παράστασης, ξέρετε, έχει ως αποτέλεσμα το να κατέβει η παράσταση. Άρα να μην τη δει το κοινό. Άρα. Σε αυτό που λέτε πολύ σωστά, γιατί και την Σόκα Βαδία τη θυμόμαστε να παίζει συνέχεια την κακιά, που στην πραγματικότητα όσοι τη γνωρίσαν από κοντά λέγανε ότι είναι ένας άγγελος. Ναι, είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Είχα την τύχη και την τιμή να τη γνωρίσω από κοντά. Έχω μια αδυναμία εγώ στους κακούς του ελληνικού κινηματογράφου. Είχα την τύχη, είχα πάντα την περιέργεια, αν θέλετε, να τους γνωρίσω. Όπως επίσης και τους κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου είχα την περιέργεια να τους γνωρίσω πάρα πολύ. Μου κάνα την τιμή και είχα την ευκαιρία, επειδή σας λέω πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι, να γνωρίσω. Η κυρία Τασόκα Βαδία ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, με ήθος, με συμπεριφορά άψογη, με πάρα πολύ γλυκό σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρας. Δεν μπορώ, τα καλύτερα μόνο μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο, ειδικά για αυτόν τον άνθρωπο. Και πάρα πολλούς άλλους που ήταν κακοί, ας πούμε, του ελληνικού κινηματογράφου ή του θεάτρου αντίστοιχα. Και αυτό λένε ότι είναι και ο καλός ηθοποιός. Παίζει έναν ρόλο στον οποίο δεν είναι αυτός. Ναι. Δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα είναι καλός, παίζει τον κακό. Ενώ είναι κακός, παίζει τον καλό. Mm-hmm. Και στα παλιά τα έργα θυμάμαι την Βουγιουκλάκη, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα να τη δω σε ταινίες δραματικές. Ναι. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε με την Τζέννη Καρέζη, που εξίσου και το δράμα νομίζω έπαιζε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω πάνω σε αυτό το πράγμα, επειδή την έχω παρακολουθήσει, αν θέλετε, και για τους δύο βέβαια. Καλά. Συζητάμε για δύο ηθοποιούς οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους τόσο στη σκηνή όσο και στο κινηματογράφο. Αν θέλετε, η κάθε μία ήταν απολύτως διαφορετικό πράγμα. Ξέρετε, ήταν πάρα πολύ καλές φίλες μεταξύ τους. Ανεξάρτητα αν εμείς θέλαμε να πιστεύουμε το κοινό από αυτά που βγαίνουν να βγάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκείνης της εποχής για την αντιπαλότητα αυτών των δύο κοριτσιών. Απόφτες και οι δύο από το Εθνικό. Εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, κατά την άποψή μου. Απλώς η κυρία Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε αυτό που είπα πριν. Ήταν προσανατολισμένη περισσότερο στο κομμάτι αυτό που πούλαγε ίσως παραπάνω εκείνη την εποχή. Ενώ η κυρία Τζέννη Καρέζη έκανε και κάποιες διαφορετικές επιλογές. Τόσο σε ό,τι αφορά τα κινηματογραφικά, όσο και ό,τι αφορά τα θεατρικά. Θα περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις των ακροατών μας.
Ο Αλκαίος ρωτάει, ποια είναι η καλύτερη παράσταση που έχετε δει και αντίστοιχα ποια είναι η καλύτερη παράσταση που έχετε δώσει? Εξαιρετική ερώτηση. Η καλύτερη παράσταση που έχω δει δεν είναι μία. Είναι πάρα πολλές. Κάθε μία παράσταση που εγώ πηγαίνω και χαίρομαι με αυτό που βλέπω, που αυτό που εισπράττω, έχω ένα κακό, να σας το πω πρώτα αυτό. Αν πάω να δω μία παράσταση η οποία είναι κακή, θα καθίσω να τη δω μέχρι και τελευταίο δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν πρόκειται, θα έχει το 120% της προσοχής μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θέλω να δω το γιατί συμβαίνει αυτό. Σε μία καλή παράσταση μπορεί και να αφαιθώ, γιατί ξέρετε, όταν πηγαίνω σε μια παράσταση, πολλές φορές εγώ παρατηρώ πράγματα που δεν ενδιαφέρουν ίσως κάποιον άλλον. Εμένα με ενδιαφέρει η γωνία που έχει το φως, με ενδιαφέρει το μακιγιάζ, με ενδιαφέρουν τα ρούχα, με ενδιαφέρει το πώς αυτός ο οποίος είπε αυτή τη λέξη έτσι, αν έκανε πάυση, γιατί έκανε πάυση. Με ενδιαφέρουν κάτι τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν δεκάδες παραστάσεις που έχω δει, που μου άρεσαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνεις να δεις καλοπροαίρετα μια παράσταση, το μόνο που θα κάνεις είναι να κερδίσεις από αυτό. Τώρα σε ό,τι φορά ποια παράσταση η δικιά μου είναι η καλύτερη, ξέρετε, ήταν όλη της παιδιά μου. Ήταν όλα της παιδιά μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια συγκεκριμένη. Σε κάθε παράσταση έχω αφήσει και εγώ ένα κομμάτι, όπως και κάθε μέλος της ομάδας, από την ψυχή μου και την ψυχή των άλλων παιδιών. Είναι κάτι που δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι καλύτερο ή το άλλο. Σε κάποιες παραστάσεις είχαμε την τύχη και τη χαρά να συμμετέχουμε σε κάποιους θεατρικούς αγώνες, τις οποίες έτυχε να μας βραβεύσουν ή έκριναν ότι έπρεπε να μας βραβεύσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και η καλύτερη παράστασή μας. Μπορεί να βραβευτήκαμε σε κάποιες παραστάσεις και αυτό που σας λέω είναι συμβάν, αλλά δεν ήταν η καλύτερη παράστασή μας κατά την άποψή μου. Πιστεύω να ανακάλυψαμε τον ακροατή. Ελπίζω. Αλλά εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα λιγάκι, κύριε Γιακουμάκη, να μας μιλήσετε για τη θεατρική σας ομάδα, ποιοι είναι, με τι ασχολούνται, με τη ζωή τους, τι ετοιμάζετε και πού. Ωραία. Να σας πω, έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί αναφέρθηκα μόνο στο ένα άτομο μέχρι στιγμής και θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία να πω για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η θεατρική ομάδα μου αποτελείται αυτή τη στιγμή, μάλλον η θεατρική ομάδα μας, ποτέ δεν είναι μου, είναι μας, ποτέ μου. Δεν υπάρχει ατομικότητα, υπάρχει ομαδικότητα. Τα παιδιά λοιπόν είναι, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Στάθης Κιουλαφής, η κυρία Νάντια Μετζελοπούλου, ο κύριος Θοδωρής Βασιλάτος, η κυρία Μαρία Σικιώτου, ο κύριος Γιώργος Ροδακίδης, η κυρία Ιρό Τσακίρη, ο κύριος Μιχάλης Κοκλακάκης, η κυρία Δανάη Τσακίρη, η κυρία Φανή Παναγιώτου και η κυρία Αφροδίτη Παρλαβά. Θα ήθελα να πω εδώ ότι η κυρία Ιρό Τσακίρη είναι και η χορογράφος μας και η κυρία Αφροδίτη Παρλαβά ασχολείται με τα ενδυματολογικά μας. Και αυτό που ανεβάζουμε τώρα, ή θα ανεβάσουμε μάλλον το φθινόπωρο, είναι ένα έργο λέγεται musical και musical. Το πρώτη λέξη στα αγγλικά και η δεύτερη στα ελληνικά. Θα σας εξηγήσω και το λόγο. Στο κομμάτι το ξένο, το που είναι στα αγγλικά, έχουμε πάρει και έχουμε βάλει συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μας πάντα, σπουδαία musical, τα οποία τα αναπαράγουμε, κομμάτια από σπουδαία musical, όπως το Grease, το Mamma Mia, το Chicago, το Cabaret, το Jesus Christ Superstar, το Singing in the Rain, όπως σας είπα πριν, και τα οποία τα αναπαράγουμε στη σκηνή. Τα παρουσιάζουμε κανονικά και στο κομμάτι της πρόζας τους και στο κομμάτι το χορευτικό και στο κομμάτι που τραγουδάμε με την αντίστοιχη μουσική, την original μουσική. Και στο κομμάτι του musical που αναφέρεται στα ελληνικά, νομίζω ότι εκεί μπορούμε να το καταλάβουμε πιο εύκολα, μια και έχουμε μεγαλώσει με κάποιες ταινίες όπου ονομάζονταν musical με τη Φίνος Φιλμ. Όμως εμείς δεν ξεκινάμε από εκεί. Έχουμε πάει αρκετά πριν στην έρευνα και στη μελέτη που έχουμε κάνει. Έχουμε φτάσει κάπου στο 1928, γιατί για μας musical στην Ελλάδα και με Έλληνες δημιουργούς μάλιστα
δεν είναι τίποτα άλλο από εκεί που ξεκινάει, δηλαδή από την οπερέτα. Παραδείγματος χάρη το Αυτιστικό, την Μπομπονιέρα και όλα αυτά τα απίστευτα δημιουργήματα που έχουμε από Έλληνες δημιουργούς, είτε σε ό,τι αφορά το κείμενο, είτε σε ό,τι αφορά τη μουσική, το χορό κλπ. Το κομμάτι λοιπόν αυτό ξεκινάμε από την όπερα και προχωράμε στο Ραντεβού στον Αέρα, στην Κόμψα της Κέρκυρας, στο Μερικοί το προτιμούν κρύο. Και στο τέλος κάνουμε και μία, ας το πούμε, μικρή καινοτομία. Παίρνουμε ένα κείμενο, το οποίο, μάλλον παίρνουμε ένα έργο, το οποίο δεν είναι musical και το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο musical. Δηλαδή το φτιάχνουμε στίχους, διαμορφώνουμε μουσική και το κάνουμε κάπως στη μορφή του musical. Είναι μια πρόταση της ομάδας ότι και αυτό το έργο θα μπορούσε να ήταν musical, παραδείγματος χάρη. Πολύ ωραία. Τώρα πότε ετοιμάζετε θεατρική παράσταση? Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε κάπου στον Οκτώβριο ότι θα είμαστε έτοιμοι. Μας έχει φάει λίγο παραπάνω χρόνο αυτή η παράσταση γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη. Σε αυτή την παράσταση τα παιδιά δεν είχαν... Η προηγούμενη παράσταση προετοίμασε τα παιδιά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πρόζας και το κομμάτι το μουσικό. Είχαμε η προηγούμενη παράσταση που παίξαμε περί έρωτος και μόνο. Ήταν... Παίχτηκε μέχρι και τον τελευταίο, τον περσινό Οκτώβριο. Είχε το κομμάτι το μουσικό και της πρόζας. Αυτό το, όπως σας είπα, στο musical και musical που ετοιμάζουμε, έχουμε και το κομμάτι το χορευτικό. Εμείς δεν είμαστε χορευτές όλοι μας, εκτός από μερικούς, και θα πρέπει να προπονηθούμε σκληρά για αυτό το πράγμα, όπως θα έλεγα, με κάποιους έτσι όρους αθλητικούς. Θα πρέπει να προπονηθούμε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχουμε βάλει. Θα παίζατε ποτέ μια παράσταση που έχει σχέση με το αρχαίο δράμα? Είναι εύκολο? Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς, βεβαίως και θα το προσπαθούσα εάν αισθανόμουν έτοιμος. Θεωρώ ότι ακόμα δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο προσωπικά εγώ, για να μπορέσω να διδάξω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι απαιτείται η εκπαίδευσή μου να προχωρήσει πολύ. Θα πρέπει η μελέτη, ο άνθρωπος ο οποίος ασχοληθεί με αρχαίο δράμα, με αρχαίο λόγο, με ένα θέμα τέτοιο το οποίο διαχρονικά έχει φτάσει στην εποχή μας και ξαφνιαζόμαστε περίεργα λέγοντας «Μα πώς είναι δυνατόν αυτό το αριστούργημα να έχει γραφτεί 2.500 χρόνια πριν και όμως να έχει γραφτεί και να είναι τόσο μα τόσο σημερινό». Θεωρώ ότι για να προχωρήσω σε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον εγώ και η ομάδα μου, θα πρέπει να, η εκπαίδευσή μας να προχωρήσει πάρα πολύ. Υποθέτω ότι άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό θέατρο και το κάνουν αυτό, έχουν και την κατάλληλη εκπαίδευση, το παρουσιάζουν και έχω δει εξαιρετικές ερασιτεχνικές παραστάσεις που ασχολούνται με αρχαίο δράμα ή με αρχαία κωμωδία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για αυτό που είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ, ότι το θεατρικό έργο ήταν επιτυχία, αλλά το κοινό του ήταν αποτυχία. Ναι. Εγώ θα σας πω, πριν σας απαντήσω σε αυτό, θα σας πω και κάτι άλλο που είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ και να το λάβετε υπόψη σας και για το μέλλον, να το λάβει υπόψη του για το μέλλον και εσύ Αρσινόη και οι θεατές. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είχε πει ένα απίστευτο πράγμα, το έχω κρατήσει στη ζωή μου, στη θεατρική ζωή μου ως ανεκτήμητο. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί ηθοποιοί, εκτός από μερικούς ηθοποιούς. Ένα αυτό. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπες, μπορώ να πω το εξής. Η δική μου εμπειρία μου έχει δείξει ότι ποτέ δεν πρέπει να βασίζεσαι στις αντιδράσεις του κοινού της προηγούμενης βραδιάς. Και τι εννοώ με αυτό. Υπάρχει περίπτωση να παρακολουθήσεις μία παράσταση, να δώσεις μία παράσταση και το κοινό να συμμετέχει πάρα πολύ. Να συμμετέχει πάρα πολύ, να σου δίνει ενάβσματα, να μπορείς εσύ πάνω από τη σκηνή να εισπράττεις αυτό το πράγμα που έρχεται από κάτω, αυτή η άβρα, αυτή η μυρωδιά που έρχεται από το κοινό από κάτω. Υπάρχει περίπτωση όμως το κοινό να είναι αδιάφορο. Να έχει έρθει κατά ανάγκη ή να μην έχει όρεξη να έρθει. Ή να ασχολείται με το κινητό του. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό. Το λέμε βέβαια να κλείσουν τα κινητά, αλλά
Εντάξει, δεν τα κλείνουν όλοι τα κινητά, δεν βλέπουν την παράσταση. Είναι και συγχρόνως και σε άλλα πράγματα της κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ θα προτιμούσα, θα έλεγα ότι όταν πας να δεις μια θεατρική παράσταση, καλό θα είναι να αφοσιώνεσαι σε αυτήν και να συμμετέχεις. Θα συμφωνήσω απολύτως, ο Όσκαρ Ουάιλντ εξάλλου είναι δύσκολο να διαφωνήσεις μαζί του, θα συμφωνούσα απολύτως μαζί του ότι μπορεί πραγματικά οι ηθοποιοί να έδωσαν το είναι τους πάνω στη σκηνή και να πέτυχαν. Να πέτυχαν τόσο το στόχο του έργου, όσο και το στόχο του σκηνοθέτη, όσο και αυτό το στόχο τον προσωπικό τους, αν θέλετε. Και το κοινό να ήταν τόσο αδιάφορο που ήταν απολύτως αποτυχημένο. Ή μπορεί και το νόημα το οποίο περνούσε το θεατρικό να ήταν πολύ βαθύ και το κοινό να ήταν πολύ επιφανειακό. Να σας πω, έτυχε να παρακολουθήσω τον τελευταίο καιρό μια παράσταση με Ορφέα στον Άδη, η Τένεση Ουίλιαμς. Υπήρχε κοινό μέσα το οποίο δεν είχε έρθει για να δει την παράσταση. Είχε έρθει για να δει το φίλο του, τη φίλη του κλπ. Που παίζει πάνω στο σκηνή κτλ. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Υπήρχαν άνθρωποι που τρώγαν πατατάκια, μιλούσαν με διπλανό. Εντάξει, δεν πιστεύω σε αυτού του είδους το θέατρο. Προσβάλλει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν θες να έρθεις, μην έρθεις. Καλύτερα να μην έρθεις. Αν είναι τόσο βαθύ το νόημα, δηλαδή μια παράσταση, μην έρθεις για να πεις ότι εγώ πήγα να δω Tennessee Williams. Αν θες να πάει να δεις Tennessee Williams, κάνε τον κόπο να ασχοληθείς λίγο με αυτό που θες να δεις. Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Τα περισσότερα άτομα που έχετε παίξει μπροστά, πόσα ήταν περίπου? Α, πολύ ωραία ερώτηση. Είχα την τύχη Αρσινόη να παίξω παράσταση που ήταν και δική μου η σκηνοθεσία και ήμουνα και λίγο πάνω στη σκηνή, γιατί εκείνη την εποχή έπαιζα και λίγο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπήρχε ένα θέατρο εδώ στην Αθήνα, το θέατρο Καλουτά, τώρα πια έχει γίνει σούπερ μάρκετ, εκεί ψηλά στην Πατησίων. Αυτό το θέατρο είχε 1850 θέσεις. Εμείς είχαμε καταφέρει με πάρα πολύ κόπο να μαζέψουμε 900 άτομα και το μισό θέατρο ήταν άδειο. Καταλαβαίνετε το συνέστημα. Έχουμε παίξει συνήθως, παίζουμε σε θέματα δήμων, όπου ο αριθμός των θέσεων των θεάτρων δεν ξεπερνά τους 300 και συνήθως παίζουμε Σάββατο, Κυριακή ή δύο μέρες. Αν θέλετε να σας πω αριθμό συνολικά που έχουν δει τις παραστάσεις μας, το maximum αριθμό, να σας το πω. Αλλά συνήθως δεν ξεπερνάμε τα 300-400 άτομα, γιατί τόσο είναι η χωρητικότητα των θεάτρων που μας επιτρέπεται να παίξουμε. Και το λέω ότι επιτρέπεται και από την οικονομική άποψη και από τη θέληση των Δήμων, γιατί δεν είναι όλοι. Ορισμένες φορές οι Δήμοι δεν βοηθάνε και 100% τέτοιου είδους προσπάθειες ερασιτεχνικών θειάσεων. Λοιπόν, σίγουρα θέλω να περάσουμε, επειδή τώρα στέλνουν οι ακροατές τα μηνύματα και περισσότερες ερωτήσεις είναι το πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί σας, αν οι ομάδες οι οποίες κάνετε είναι ανοιχτές και θα μπορούσε να έρθει κάποιος κόσμος για να συμμετάσχει, πού μπορεί να σας βρει, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας? Βεβαίως. Καταρχάς, εμάς και οι πρόβες μας είναι ανοιχτές και πάντα είναι ευπρόσδεκτος οποιοδήποτε έρχεται. Θα τον φιλέψουμε κιόλας, γιατί εμείς στις πρόβες μας φέρνουμε και το κατητής μας, γιατί επειδή περνάμε αρκετές ώρες στις πρόβες, βρισκόμαστε μία φορά την εβδομάδα δυστυχώς λόγω εργασίας όλων αυτών των παιδιών, εργάζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα ο καθένας. Είναι ένας αγώνας κάθε εβδομάδα να μπορέσουμε να βρούμε την ημέρα και τις ώρες που θα μπορούμε, συνήθως η Παρασκευή ή Κυριακή βρίσκουμε. Και καθόμαστε αρκετές ώρες εκεί. Οποιοδήποτε θέλει να έρθει, φυσικά και με πολύ χαρά θα τον δεχτούμε. Και επίσης θα τον φιλεύσουμε κιόλας. Φέρνουμε το κατητής μας, φέρνουμε και κρασάκι, φέρνουμε και πραγματάκια που τρώμε και τις πάμε εκείνη την ώρα σε κάποια στιγμή στο διάλειμμα. Οπότε θα το χαρούμε πάρα πολύ οποιοδήποτε που θα ήθελε να έρθει να μας δει και από κοντά στις πρόβες μας. Εμείς οι πρόβες μας γίνονται στη Δάφνη. Στο χώρο στη Δάφνη, σε ένα σχολείο που ο άνθρωπος, δεν θέλει να πω το όνομά του, τον ρώτησα. Ο διευθυντής του σχολείου είναι τέτοιος θεατράνθρωπος και τέτοιας κουλτούρας, όπου μας έχει δώσει το καλύτερο σημείο του σχολείου, που είναι μία αίθουσα η οποία από τη μία μεριά έχει σκηνή και από την άλλη έχει
καθρέφτες, για να το χρησιμοποιούμε, για το χορευτικό μας. Και τα τρία τελευταία χρόνια βρισκόμαστε εκεί. Εγώ μπορώ να δώσω στην εκπομπή το τηλέφωνό μου και το email μου. Θέλω να το πω ζωντανά, δεν έχω πρόβλημα. Και να επικοινωνήσουν μέσω εσάς, να τους το δώσετε. Τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Αν μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία στον αέρα, δώστε στον αέρα. Ωραία. Το κινητό μου τηλέφωνο είναι 6977-83-71-86. Αυτό είναι το κινητό μου τηλέφωνο και το email μου είναι, στα αγγλικά φυσικά, είναι GIAKBA, μικρά γράμματα, δηλαδή Γιακ Μπα, είναι Μπάμπης Γιακουμάκη, Γιακουμάκης Μπάμπης, το at, το παπάκι, gmail.com. Θα χαρώ πάρα πολύ για οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε παρατήρηση, οποιαδήποτε, οτιδήποτε που θα θέλουν οι θεατές να με ρωτήσουν, για οποιοδήποτε θέμα που να συναντηθούμε ή κάτι άλλο, θα χαρώ πάρα πολύ να το απαντήσω, να τους απαντήσω. Να περάσουμε και στο θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Τι συμβουλεύετε εσείς την ομάδα σας, τους ηθοποιούς, πριν βγείτε στη σκηνή? Γιατί όπως είπατε προηγουμένως, μπορεί κάποιοι οι θεατές να αποδοκιμάζουν τους ηθοποιούς, είτε σκεμμένα είτε όχι. Πού πρέπει να συγκεντρώνουν το βλέμμα τους, να φαίνεται ότι βλέπουν το κοινό, αλλά στην ουσία δεν το βλέπουν? Κοιτάξτε, δείτε. Όταν ο ηθοποιός βγει πάνω στη σκηνή, αυτό είναι βασική αρχή. Το κοινό δεν υπάρχει. Το κοινό δεν υπάρχει. Ο ηθοποιός πριν βγει πάνω στη σκηνή θα ανεβάσει το φερμουάρ της, ας το πούμε σε εισαγωγικά, έτσι να το κάνω σχηματικά, σαν εικόνα. Θα μπει μέσα στην φόρμα του ρόλου. Θα ανεβάσει το φερμουάρ και θα το κλείσει. Όταν θα βγει πάνω στη σκηνή, το κοινό δεν υπάρχει. Πάνω στη σκηνή ο ηθοποιός καλείται να ζήσει, να βάλει το νευρικό του σύστημα, να βάλει το εκφραστικά του μέσα, να βάλει το σώμα του, το πρόσωπό του, τα μάτια του, τα χέρια του, να φοράει το κατάλληλο ρούχο για να δημιουργήσει την εικόνα. Θα πρέπει να διαμορφώσει τη φωνή του έτσι όπως πρέπει, να βάλει γενικά οτιδήποτε, σε εισαγωγικά θα την πω τη λέξη, φτιασίδι πάνω του, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει την εικόνα, πρώτα απ' όλα τον ήχο και κυρίως το ρόλο, την ψυχή, αυτό που καλείται να υποδηθεί, να ερμηνεύσει. Ο κάθε ηθοποιός δεν πρέπει να ασχολείται με το κοινό. Υπάρχουν όμως είδη θεάτρου που ασχολούνται με το κοινό, αλλά εκεί χρειάζεσαι να έχεις και συγκεκριμένη εκπαίδευση για να το κάνεις. Ένα τέτοιο είδος είναι η επιθεώρηση, παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχουν μονόλογοι που ουσιαστικά έχεσαι σε επαφή με το κοινό και ενίοτε χρησιμοποιείς το κοινό. Αλλά νομίζω σε κανένα άλλο είδος θεάτρου, νομίζω τουλάχιστον, έτσι θεωρώ τουλάχιστον εγώ, ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή έχει, ανάλογα φυσικά με το έργο, έχει τους υπολείπους ρόλους με τους οποίους συνομιλεί, αναλύει, πράττει, δημιουργεί, παράγει εικόνα, ήχο και οτιδήποτε άλλο που σχετίζεται με αυτό το απίστευτο πράγμα, την αναπαράσταση της ζωής πάνω στη σκηνή, που εγώ νομίζω ότι είναι το θέατρο. Πολύ ωραία. Τι σημαίνει για σας μία πρόσκληση για θεατρική συζήτηση σε μία ραδιοφωνική εκπομπή όπως σήμερα? Καταρχάς, αρσινόη, να ξεκινήσουμε όπως είπα και στην αρχή. Δεν μου έχουν γίνει πολλές φορές τέτοιου είδους προσκλήσεις. Το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Κάτι για το οποίο νομίζω ότι το ευχαριστώ είναι λίγο, να δοθεί μια ευκαιρία, ένα βήμα
σε κάποιους ανθρώπους που δεν είναι επάγγελμα το θέατρο, είναι έρωτας το θέατρο, είναι ζωή για αυτούς τους ανθρώπους, είναι τρόπο σκέψης, είναι το αντικαταθλιπτικό τους χάπι, όπως είπαμε πριν, για να πούν κάποια πράγματα που αυτοί έτσι πιστεύουν. Μπορεί να είναι σωστά, μπορεί να είναι λάθος, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά είναι μια ευκαιρία να πούν και αυτοί οι άνθρωποι κάποια πράγματα που, από αυτά που έχουν ζήσει, από αυτά που έχουν μάθει, από αυτά που ξέρουν, για αυτά που προσπαθούν. Και αυτό είναι ανεκτίμητο. Για μένα και για την θεατρική την ομάδα μας, αυτό που η δυνατότητα που μας έδωσε σήμερα, νομίζω ότι είναι κάτι το ανεκτίμητο και γι' αυτό σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και όσο σας ευχαριστώ, γιατί είστε, κύριε Γιακουμάκη, έχετε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ήσασταν εδώ να μοιραστείτε την εμπειρία σας με το θέατρο, να μοιραστείτε τις γνώσεις σας μαζί μας. Mm-hmm. Γιατί και εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη παρακολουθώ πολλές αρκετές παραστάσεις. Συνήθως όμως ομάδες οι οποίες έχουν έρωτα με το θέατρο. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι έχω ταυτιστεί περισσότερο με αυτές τις ομάδες παρά σε κάποια άλλα θέατρα που είναι πιο ανοιχτά. Ναι. Και που δεν είναι εραστές της τέχνης περισσότερες φορές. Mm. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να κάνουμε κάτι γιατί το αγαπάμε. Όταν το κάνουμε όμως για βιοποριστικούς λόγους, δεν ξεκουραζόμαστε μέσα από αυτό. Ίσα-ίσα γινόμαστε πιο αγχώδεις. Αυτό θα συμφωνήσω από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία, μέχρι κεραίας που λέμε, συμφωνώ ακριβώς με αυτό που είπες ασυνόηση, συμφωνώ απολύτως. Φυσικά θα δούμε εξαιρετικές επαγγελματικές παραστάσεις που αν θέλεις έχουν και το οικονομικό υπόβαθρο για να μπορέσουν να δημιουργήσουν πάνω στη σκηνή κάποια πράγματα που ένας ερασιτεχνικός θεατής, μια ερασιτεχνική ομάδα δεν έχει την οικονομική, το οικονομικό κομμάτι να τη βοηθήσει να μπορέσει να τα παράξει. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ, τουλάχιστον από τη δική μου την εμπειρία, ότι θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λατρεύουν αυτό που κάνουν, ζουν για αυτό το πράγμα, καταφέρνουν πάνω στη σκηνή θαύματα με ένα απίστευτο πείσμα και με μια απίστευτη επιμονή στην προσπάθειά τους για το καλύτερο. Και για αυτό το πράγμα πρέπει να τους μνημονεύουμε αυτούς τους ανθρώπους ή αυτές τις προσπάθειες, γιατί απλούστατα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις ευκαιρίες. Προσπαθούν να δημιουργήσουν την ευκαιρία και θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα και να ακουστούν, όπως μας δίνεις και σε εμάς σήμερα, να δίνεται αυτή η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να πουν κάτι από αυτό που ζουν, από αυτό που έχουν μέσα, που έχουν εισπράξει από όλη τη θεατρική ζωή τους. Και να πούνε για την προσπάθεια που κάνουν, το πώς την κάνουν, τις δυσκολίες βεβαίως που αντιμετωπίζουν, αλλά και το πώς αισθάνονται στο τέλος. Δηλαδή όταν κάποια στιγμή πέφτει αυτό που λέμε, έρχεται το φινάλε της όποιας παράστασης, όντας πεθαμένος από την κούραση, ιδρωμένος, πάρα πολύ κουρασμένος, αν θέλετε και μία έκφραση κριτική που τη λέω εγώ, μπαϊλτισμένος που λέω εγώ από όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπισες, ακούς ένα χειροκρότημα από κάτω, ακούς μια καλή κουβέντα, μπράβο, συγχαρητήρια, μας κάνατε και ξεχαστήκαμε, περάσαμε πάρα πολύ καλά, δεν καταλάβαμε ότι πέρασανε οι 2,5 ώρες που ήταν η παράσταση. Ακούς κάτι τέτοιο και αν μη τι άλλο, αυτό ψυχολογικά σε ανεβάζει και λες, έκανα έναν άνθρωπο ή 2 ή 5 ή 10 ανθρώπους ή 100 ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα, να περάσουν όμορφα, να χαμογελάσουν. Στο περιέρωτος και μόνος στόχος μας ήταν αν μπορεί ο καθένας από κάτω, ανεξαρτήτου ηλικίας, να πάρει το σύντροφό του αγκαλιά. Τόσο απλά, τόσο απλός στόχος. Και να αισθανθείς ότι το πέτυχες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου με αυτά που είπες πριν. Και επειδή σιγά σιγά περνάμε στο κλείσιμο της εκπομπής, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας το όραμά σας. Ποιο είναι το όραμά σας, κύριε Γιακουμάκη? Το όραμά μου. Να σας πω, το όραμά μου θα ήταν να μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι
ασχολούνται με το κομμάτι το θεατρικό στην Ελλάδα να έχουν ευκαιρίες και δυνατότητες. Εγώ προσωπικά δεν έχω δικό μου προσωπικό όραμα. Εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι έτσι όπως εργάζομαι και εργάζομαι, δεν μου αρέσει η λέξη. Θα βουτάω κάθε βράδυ όποτε μπορώ, αργά το Σαββατοκύριακο, για πολλές ώρες για διάβασμα, για μελέτη, είτε στο ίντερνετ, είτε για αυτά που ψάχνω, και θα προσπαθώ να μου δίνει, να δίνεται σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους που μπορούν να ασχοληθούν με το θεατρικό, με το θέατρο, με τη θεατρική ομάδα, να δημιουργήσουν. Αυτό είναι το όραμά μου. Να μπορούν οι άνθρωποι, να τους δίνεται η δυνατότητα να μην στερούμε με νοοτροπίες, λάθος, ανθρώπους και δυνατότητες. Να μην έχουμε παροπίδες και να μην έχουμε, να σκεφτόμαστε μέσα από συγκεκριμένα πλαίσια. Να δίνουμε ευκαιρίες. Δεν υπάρχει, όπως σας είπα, το είπε ο Όσκαρ Γουάιλντ, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί ηθοποιοί εκτός από μερικούς ηθοποιούς. Αυτό για μένα, ας πούμε, είναι το όραμά μου. Να είναι η πραγματικότητα όλοι να μπορούν να τους δοθεί μια δυνατότητα να δημιουργήσουν σε αυτό που λέγεται θεατρική ομάδα. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλους τους ανθρώπους. Δεν εννοώ μόνο αυτούς που δηλώνουν σκηνοθέτες ή δηλώνουν ηθοποιοί, ερασιτέχνες κλπ. Κάθε άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει σε μια θεατρική ομάδα. Κάθε άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει σε ένα θεατρικό δρόμενο. Κάθε άνθρωπος μπορεί να το βρίσκει αυτό ως διέξοδο. Κάθε άνθρωπος μπορεί να το έχει αυτό ως αντικαταστατικό χάπι. Κάθε άνθρωπος θα μπορούσε μέσα από αυτό να βρίσκει την ευτυχία. Κάθε άνθρωπος θα μπορούσε μέσα από αυτό να βρίσκει την ολοκλήρωση. Κάθε άνθρωπος θα μπορούσε μέσα από αυτό να είναι, να βρίσκει τον εαυτό του. Να ψάχνει βαθιά μέσα του και να πει «Α, άλλη μια μέρα, άλλη μια θεατρική πρόβα, άλλο ένα θεατρικό δρόμενο, είδα κάτι καλύτερο, μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Αναγνώρισα ένα λάθος μου, παραδείγματος χάρη». Αυτό είναι το όραμά μου. Εξαιρετικό όραμα και ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι είναι το πιο ακίνδυνο χάπι για την κατάθλιψη το θέατρο και μπορούμε να ασχοληθούμε και από μόνοι μας. Γιατί όπως είπαμε και πριν, και είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ναι, είναι γεγονός αυτό που λέτε. Αναμφισβήτητα μπορούμε να ασχοληθούμε από μόνοι μας. Εγώ θα πρότεινα, καταρχάς το λέμε, εμείς σαν ομάδα, επειδή είμαστε και λίγο εξωστρεφείς, εδώ τουλάχιστον που είμαστε, και τα παιδιά της ομάδας μου δεν ανήκουν μόνο στην ομάδα τη δικιά μου, έχουν και άλλες, ασχολούνται και με άλλα πράγματα, μέσα από το μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Κάποιος ασχολείται με αθλητισμό, άλλος ασχολείται με άλλη θεατρική ομάδα. Πρόσφατα παιδιά δικά μας από την ομάδα ανεβάσαν παράσταση στα Βόρεια Προάστια που αφορούσε τον ποιητή Καβαδία, μια εξαιρετική παράσταση. Η χορογράφος μας ούτως ή άλλως παρουσιάζει δικές της δουλειές αλλού. Υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται με το, η κοπέλα που ασχολείται με τα ενδυματολογικά μας. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το σχέδιο. Όλα τα παιδιά κάνουν και κάτι άλλο, δεν κάνουν μόνο τη θεατρική ομάδα. Με αυτό εγώ θέλω να σας πω πολύ απλά ότι κανονικά δεν πρέπει να αισθάνεται ο κόσμος, ξέρετε, να αισθάνεται τις θεατρικές ομάδες ως σημείο που γύρω γύρω υπάρχει ένας φράχτης. Προς Θεού, το αντίθετο θα έλεγα. Θα πρέπει να προσπαθούν και οι άνθρωποι να έρθουν μέσα, να χτυπήσουν την πόρτα. Θα πούνε, βρε παιδιά που κάνετε πρόβα, εκεί να έρθουμε, να έρθετε. Γιατί να μην έρθετε, να έρθετε. Και αν θέλετε να δοκιμάσετε, ακόμα καλύτερα να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε, να δοκιμάσετε, να δείτε πώς είναι, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε, να προβληματιστούμε ίσως, να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας, να τη συζητήσουμε, να δούμε, να βρούμε λύσεις ίσως. Εγώ αυτό πιστεύω. Και μέσα από αυτή την όλη τη διαδικασία, το μόνο σίγουρο είναι ότι η επίδραση πάνω στην ψυχολογία σας θα είναι θετική. Αποκλείεται. Ένας άνθρωπος που δημιουργεί, ένας άνθρωπος που συμμετέχει στη δημιουργία, ένας άνθρωπος που νιώθει ότι είναι σημαντικός. Δεν υπάρχουν λιγότερο σημαντικοί άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι σημαντικοί. Πρέπει λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος νιώθει σημαντικός, η ψυχολογική του διάθεση πάνω απ' όλα βελτιώνεται. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκει τρόπους να βελτιώνει τον ίδιο τον εαυτό μέσα από αυτή τη θεατρική διαδικασία,
πάλι βελτιώνεται. Πάλι έχει καλύτερη ψυχολογία, έχει καλύτερη διάθεση, έχει καλύτερη συμπεριφορά. Μαθαίνει στην επικοινωνία, μαθαίνει να είναι εξωστρεφής, να μην κλείνεται στον εαυτό του, να μην πιέζει όλα αυτά τα πράγματα προς τα μέσα, να τα βγάζει προς τα έξω όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό πιστεύω εγώ. Γιατί κάποιες φορές και ο θεατής γίνεται κοινωνός της ψυχικής κατάστασης του ηθοποιού, ταυτίζεται με τον ήρωα ή με το έργο και κατά κάποιον τρόπο αισθάνεται και την αγωνία. Αναβιώνει και τα συναισθήματα του ήρωα του οποίου βλέπει, αλλά έρχεται σε επαφή και, όπως είπαμε, και με τα δικά του συναισθήματα και κάπου τα ζυγίζει όλα αυτά. Βέβαια. Και μπορεί να πάρει θάρρος και από μία αντίδραση ενός ήρωα ηθοποιού. Φίλια. Που εκείνη την ώρα, κάποιες φορές, έχουμε ανάγκη από κάτι. Ψυχική τόνωση. Ακριβώς, από ψυχική τόνωση. Που μπορεί να είναι μία απλή θεατρική παράσταση, όπως είπαμε. Μπορεί να είναι μία απλή φράση από μία θεατρική παράσταση. Ο τρόπος με τον οποίο θα πει μία λέξη κάποιος ηθοποιός πάνω στη σκηνή, ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί ένα θέμα, ένα μικρό κομμάτι, ακόμα και φυσικά και ολόκληρη παράσταση, δεν το συζητώ. Μπορεί αυτό το πράγμα να αποτελέσει κίνητρο, αιτία, λόγο, τι να σας πω, να δημιουργήσει το έναυσμα σε έναν άνθρωπο να μπει σε μία διαδικασία, να σκεφτεί παραπάνω, να νιώσει καλύτερα, να βρει λύση σε κάποιο πρόβλημά του ίσως. Να το χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα στη ζωή του. Τι να σας πω. Εγώ συμφωνώ απολύτως με όλα αυτά τα πράγματα, αυτό το πράγμα που λες, Αρσινόη. 100% το έχω δει στην πράξη τόσα χρόνια και στους ηθοποιούς, αλλά κυρίως στο κοινό. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ήρθα ξέροντας ότι δεν σας ήξερα πριν και πέρασα 2 ώρες απίστευτα. Με κάνατε και ένιωσα υπέροχα. Κοίταξα το σύντροφό μου με άλλο μάτι. Αυτό δεν είναι κάτι? Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Απολύτως. Γιατί εκφορτίζεται η ψυχική ενέργεια. Mm-hmm. Δηλαδή μερικές φορές σωρεύεται τόση ψυχική ενέργεια. Mm-hmm. Αλλά για να φύγει όλη αυτή η ψυχική ενέργεια από πάνω μας, χρειάζεται κάποιους τρόπους να διοχετευτεί. Ακριβώς. Ακριβώς, απολύτως συμφωνώ. Ο τρόπος είναι αυτός. Όταν κλείνω με αυτήν την αρνητική, αν θες, ενέργεια μέσα μας, την συμπιέζουμε, το μοναδικό πράγμα που κάνουμε τι είναι? Καταστρέφουμε το μέσα μας. Εάν εμείς αυτή την ενέργεια που έχουμε και που θέλουμε, την εξωτερικεύσουμε, τη δημοσιοποιήσουμε, τη συζητήσουμε, την περάσουμε μέσα από ακόμα... είτε από τη διαδικασία να παρακολουθήσω ένα θεατρικό δρόμο και να μου δημιουργήσει κάποια... να μου λύσει κάποιες απορίες, να με βοηθήσει σε κάτι στη ζωή μου, ή από ένα θεατρικό δρόμο από τη μεριά της δημιουργίας, να με βάλεις παιδιά αυτή τη διαδικασία, δεν εκτονώνομαι, δεν βγαίνει από μέσα μου όλο αυτό το αρνητικό. Δεν κρατάω μόνο τα καλά που λέμε, δεν κρατάω μόνο τη θετική ενέργεια, δεν βελτιώνω την ψυχολογική μου κατάσταση. Δεν χαμογελώ, δεν αισθάνομαι χαρούμενος, δεν αισθάνομαι, ενώ είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αισθάνομαι ότι πετάω. Αυτά τα πράγματα, νομίζω, εγώ τα ζω 30 χρόνια και σκεφτείτε ότι τις Παρασκευές, ας πούμε, που πηγαίνω στην πρόβα, έχω ξεκινήσει από τις 5.30 το πρωί και είμαι στον δρόμο γιατί η δουλειά μου είναι στην Τανάγρα και πρέπει, ταξιδεύουμε κάπου μια μισή ώρα. Η πρόβα είναι μετά την δουλειά προφανώς. Και η πρόβα κρατάει πολλές φορές μέχρι το πρωί. Αφού τελειώσει η πρόβα, εγώ αισθάνομαι ότι έχει περάσει κοντά 20 ώρες και εγώ είμαι στο πόδι. Και δεν αισθάνομαι κουρασμένος ψυχολογικά, αλλά κάποια στιγμή λίγο πονάνε τα πόδια μου, παραδείγματος χάρη. Η Λίνα τώρα διάβαζα, κύριε Γιακουμάκη, μας έχει στείλει την προσωπική της εμπειρία. Mm. Απλά θα κάνω, επειδή είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο το οποίο μας έστειλε, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο να το συμπτύξω λιγάκι. Mm. Λοιπόν, η Λίνα μας γράφει, κύριε Γιακουμάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τα εξαίσια λόγια σας. Mm. Ταυτίζομαι με αυτά τα οποία λέτε. Είχα διαγνωστεί με κατάθλιψη και έπαιρνα για 3 μήνες περίπου χάπια. Ώσπου έτυχε μετά από παρότρινση της φίλης μου να με πάει σηκωτή
στην κυριολεξία σε μια θεατρική παράσταση. Δεν θυμάμαι ποια θεατρική παράσταση ήταν, δεν θυμάμαι ποιοι ηθοποιοί ήταν. Το μόνο που θυμάμαι ήταν κάποιος εκεί που ήταν ο γραφιάς, ο οποίος ζούσε την ίδια ζωή που ζούσα και εγώ τότε. Εργασία, σπίτι. Τίποτα περισσότερο και ένα συνεχόμενο άγχος. Μετά την παράσταση, την επόμενη μέρα ξύπνησα, παραιτήθηκα και χώρισα. Από τότε είμαι καλά. Λίγο να χαιρόμαστε που είσαι καλά. Το κυριότερο απ' όλα είναι από τη στιγμή που δηλώνει καλά, φυσικά, βεβαίως, ούτε συζήτηση. Εάν εγώ δεν θεωρώ πανάκια για όλα τα πράγματα την μια θεατρική παράσταση, θεωρώ όμως ότι υπάρχουν δυνατότητες σε μια παράσταση να σου δώσει κάποιες λύσεις ή να σου λειτουργήσει, να λειτουργήσει έτσι ώστε εσύ να μπορέσεις να πάρεις ακόμα και κάποιες αποφάσεις για τη ζωή σου, όπως και η ακροάτρια. Αν είναι καλά, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα την προέτρεπα να ασχοληθεί, εφόσον μια θεατρική παράσταση την έκανε να πάρει τόσο σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή της, γιατί όχι να ασχοληθεί και με μια θεατρική ομάδα όπου θα μπορούσε να βρει και άλλα πράγματα για τη ζωή της αυτή καθ' αυτή. Κλείνοντας, ναι. Κύριε Γιακουμάκη, τι θα θέλετε να προσθέσετε, τι θα θέλετε να πείτε στον κόσμο ο οποίος μας ακούει σήμερα? Υπάρχουν και άλλα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ναι. Τις περισσότερες ερωτήσεις φυσικά τις έχουμε καλύψει. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο που καταφέραμε τέτοιο πράγμα. Και ό,τι ερωτήσεις άλλες έχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Αν θέλετε, δώστε μια φορά τα τηλέφωνα ή το mail, αν υπάρχει. Βεβαίως, ευχαρίστω. Το τηλέφωνο μου είναι 6977-83-7186. Και το email μου, που θα προτιμούσα στο email μου, γιατί στο τηλέφωνο, επειδή και λόγω εργασίας δεν μπορώ να το, τις πρωινές ώρες δηλαδή, δεν θα μπορούσα, αλλά θα προτιμούσα στο email μου καλύτερα, για να μπορέσω να απαντήσω, να έχω την ευκαιρία να απαντήσω και σε όλες τις ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Είναι G, όπως George, IAKBA, δηλαδή Yakba, παπάκι, at gmail.com. Ασυνόη μου ζήτησες κατά κάποιο τρόπο φινάλε, σωστά? Πριν το φινάλε όμως, θέλω να μας μιλήσετε, γιατί πριν είπαμε και συνεχίζω να με στέλνουν τώρα κάποιες ερωτήσεις για τα θέατρα στα σχολεία. Συνεργάζεται με σχολεία, παίζετε παραστάσεις σε σχολεία, γιατί είναι αρκετοί γονείς που ακούν τα όσα λέμε και λένε αν συνεργάζεται με κάποια σχολεία για να παρακολουθήσουν και τα παιδιά για κάποιες παραστάσεις. Να σας πω. Καταρχάς, δεν μπορώ να πω ότι έχω συνεργαστεί με σχολεία, παρόλο που και εγώ ως γονιός, έχω δύο γιους, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, υπήρξε χρονικό διάστημα που ήμουνα στο σχολείο, σχολιόμουνα και προσπαθούσαμε να βρούμε περιπτώσεις τέτοιες. Σε κάποια σχολεία, ξέρετε, υπάρχει αυτό που λέγεται θεατρικό παιχνίδι, θεατρικό εργαστήρι, θεατρικές παραστάσεις. Δεν έχω δει όμως, αν θέλετε, μία οργανωμένη προσπάθεια πάνω σε αυτό. Νομίζω η όλη αυτή επιτυχία αυτής της προσπάθειας βασίζεται στην κουλτούρα και στη θέληση των ανθρώπων που υπάρχουν στο σχολείο, των διευθυντών, της σχολικής επιτροπής, των επιτροπής των γονέων, της σχολικής... Αυτό εννοώ, δηλαδή, των ανθρώπων που ζουν στο σχολείο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει οργανωμένη προσέγγιση για αυτό το θέμα από το κράτος. Ή τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ σε ό,τι αφορά το αν θα έπρεπε να υπάρχει θέατρο στο σχολείο. Ναι, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Να σας πω πολύ απλά ότι σε πάρα πολλές σχολές στο εξωτερικό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σε σχολή στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, για μάστερ για μηχανολόγους, ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα ήταν arts. Να σας πω επίσης ότι πολλούς από αυτούς τους ξένους ηθοποιούς, επιτυχημένους ηθοποιούς, προέκυψαν από πανεπιστημιακά προγράμματα ή, αν θέλετε, σχολικά προγράμματα, όπου φάνηκε το αναμφισβήτητο ταλέντο τους και προωθήθηκαν, αν θέλετε, κάπως. Μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Στα σχολεία στο εξωτερικό και σε πάρα πολλά σχολεία στο εξωτερικό, αν όχι σε όλα,
Στο τέλος κάθε χρονιάς υπάρχει μια παράσταση, είτε μουσική είτε θεατρική, πάντως υπάρχει μια παράσταση φτιαγμένη από τους μαθητές, από τους δασκάλους, τους καθηγητές, η οποία γίνεται μπροστά σε όλο τον κόσμο, βγαίνουν δηλαδή μπροστά και παρουσιάζουν. Αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Τώρα η Κική μας έστειλε κάτι το οποίο σχετίζεται και λέει «Κύριε Γιακουμάκη, υπέροχα τα λόγια σας, αλλά από το κράτος καλό είναι να μην περιμένουμε τίποτα. Mm-hmm. Θα μπορούσαν όμως οι σύλλογοι γονέων και δασκάλων να ενεργοποιηθούν». Mm-hmm. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Να σας πω, στο χρονικό διάστημα που ασχολιόμουν και εγώ, γιατί υπήρχαν εκείνη τα χρόνια, το χρονικό διάστημα τα παιδιά μου φοιτούσαν στο σχολείο, δημόσιο σχολείο, προσπαθούσα και με επιμονή, όχι φυσικά να φέρω τη θεατρική μου ομάδα, προφανώς όχι, να έρθουν, να υπάρξει θεατρικό παιχνίδι, θεατρικό δρόμενο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να γίνει. Θεωρώ απαραίτητη την συμπαράσταση των ανθρώπων, πρώτα των γονέων αυτών καθεαυτών, που ασχολούνται και θέλουν τα παιδιά τους να έχουν και μια τέτοια μορφή κοινωνική μόρφωση, κατά την άποψή μου απαραίτητη, αλλά επίσης και να βελτιωθεί και η κουλτούρα λίγο των εκπαιδευτικών σε αυτό το τομέα. Σας είπα κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι έχω την τύχη να φιλοξενούμε από ένα εκπαιδευτικό, δεν θέλει να πω το όνομά του που σας είπα, εξαιρετικής κουλτούρας. Προσπάθειας παροχής τέτοιου είδους γνώσεων και γνώσεων κυρίως στα παιδιά του σχολείου, στη Δάφνη, στην προκειμένη περίπτωση στη Δάφνη. Πολύ ωραία και πραγματικά τυχεροί αυτοί που σας έχουν εκεί, κύριε Γιακουμάκη. Να σας πω κάτι. Ξέχασα ένα από τα παιδιά μου και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα, αν μου επιτρέψει Αρσινόη, να το πω και γιατί αισθάνομαι άσχημα. Φυσικά. Ελπίζω να με συγχωρήσει. Δεν το έκανα επίτηδες, αλλά καμιά φορά και για... ανεξαρτήτως της 30χρονης εμπειρίας μου, έχω και εγώ ένα άγχος που βρίσκομαι για πρώτη φορά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ξέχασα τον πολύ καλό μου φίλο τον Μιχάλη τον Κυλαϊδίτη, και είναι μέλος της ομάδας, από τους ανθρώπους που συμμετέχουν, και αισθάνθηκα άσχημα αυτή τη στιγμή γιατί το είδα εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα, Αρσινόη. Έχω και εγώ άγχος, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω και εγώ το δικό μου το άγχος. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω και εγώ σε κάποια τέτοιου είδους και τέτοια εμβέλειας εκπομπή. Κύριε Γιακουμάκη, εγώ σε ευχαριστώ και για την συνέντευξη την οποία δώστα, αλλά κυρίως για το έργο το οποίο προσφέρετε, που είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Γιατί το μόνο που μας έμεινε και το πιο δυνατό όπλο αυτή τη στιγμή είναι η παιδεία. Έχει. Μόνο μέσα από εκεί μπορούμε... Και δεν εννοείται παιδεία χωρίς θέατρο, φυσικά. Και μόνο μέσα από εκεί είναι ένας τρόπος για να καταφέρουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας και να ξαναχτίσουμε όλα αυτά που γκρεμίστηκαν. Αν θέλετε, κάπου και εγώ το έχω διαβάσει, ότι η έλλειψη της παιδείας ή οι άνθρωποι χωρίς κουλτούρα είναι άνθρωποι χωρίς μέλλον. Γιατί, συγγνώμη, η παιδεία είναι το α και το ω. Δεν το συζητάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και εγώ σας είπα, αν θέλετε, δεν είμαι και το καλύτερο παράδειγμα. Εγώ το άρχισα να ασχολούμαι με αυτό αρκετά μεγάλος. Αποτύχει. Απλώς το είδα το πόσο σπουδαίο ήταν αυτό το πράγμα και επέμενα και ασχολήθηκα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να, μέσα από την παιδεία, να μπορέσουμε για τα παιδιά μας και το μέλλον να γίνει καλύτερο, βάζοντας τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί ο λόγος, ο λόγος μπορεί να δοθεί μέσα από συγκεκριμένους τρόπους. Ο ένας είναι η γραφή και ο άλλος είναι η εκφορά. Ένας από τους τρόπους λοιπόν εκφοράς του λόγου είναι και η θεατρική παράσταση, το θεατρικό δρόμενο. Άρα πρέπει να το ενισχύσουμε, να το βοηθήσουμε.
Σιγά σιγά να πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Κάποια στιγμή όμως από Σεπτέμβριο, γιατί σήμερα είναι η πρώτη-τελευταία μας εκπομπή, κύριε Γιακουμάκη. Την ερχόμενη Τρίτη είναι η τελευταία εκπομπή. Φεύγουμε για διακοπές. Καλό καλοκαίρι τότε. Καλό καλοκαίρι φυσικά. Και θα, από Σεπτέμβριο θα ήθελα να κάνουμε άλλη μία εκπομπή. Θα το χαρώ, βεβαίως. Στην οποία, γιατί μόνο σε μία εκπομπή δεν μπορούμε να κλείσουμε το τι είναι θέατρο. Και το πώς, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με το θέατρο. Βεβαίως, είναι μεγάλη μου χαρά, δεν το συζητώ. Φυσικά, οπωσδήποτε. Καλέστε με και θα είμαι παρόν, οπωσδήποτε. Και να το επαναλάβω για άλλη μια φορά, Αρσινόη. Είναι μεγάλη τιμή που μας καλέσατε και εμένα προσωπικά και τη θεατρική μου ομάδα στη συζήτηση αυτή που κάναμε σήμερα. Με έκανες και αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ. Είχα και εγώ τους φόβους μου, αλλά ο τρόπος ο οποίος με υποδέχτηκες και ο τρόπος με τον οποίο μου μίλησες ήταν μια εξαιρετική προσέγγιση στο να κάνεις έναν άνθρωπο να λυθεί και να μπορέσει να έχει μια πολύ ευχάριστη συζήτηση για ένα τέτοιο θέμα που σίγουρα ούτε και εγώ έχω το σύνολο των γνώσεών μου, δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει ένα θέμα όπως είναι το θέατρο. Εγώ απλώς είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύω αυτό το πράγμα και το ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μπορέσω να πω την άποψή μου και κάποια πράγματα που πιστεύω, είναι λίγο. Είναι λίγο. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιακουμάκη, γιατί χάρη σε εσάς, όπως και άλλους ανθρώπους, υπάρχει συγκεκριμένη εκπομπή. Φιλοσοφικές αναζητήσεις. Αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη φιλοσοφία, την τέχνη, την έρευνα, την ποιήση, την επιστήμη, δεν θα υπήρχε λόγο ύπαρξης για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Οπότε, χάρη σε εσάς, ο ανθρώπος που προσφέρετε όλο αυτό το έργο, υπάρχει συγκεκριμένη εκπομπή, έτσι ώστε κυρίως είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν έχουν την χαρά να σας γνωρίσουν από κοντά. Οπότε μπορούν να σας ακούσουν μέσω ίντερνετ. Ναι, ναι. Μέσω του ραδιοφώνου. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί η δυνατότητα της εκπομπής σας, όχι μόνο για το επίπεδό της και για τους ανθρώπους που καλεί και τα λοιπά, καταρχάς με τιμά προσωπικά και τιμά και την ομάδα μου η πρόσκληση, γιατί μια τέτοιου είδους εκπομπή με τέτοιο ειδικό βάρος δεν είναι κάτι το οποίο για μας είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάμε και φυσικά η δυνατότητα να μπορέσει να ακουστεί και σε ανθρώπους έξω από την πόλη που μένω και να δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούμε και να πιθανόν να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πιθανά θέματα που θέλει. Αν μου επιτρέπεις, μπορώ να πω κάτι για το φινάλε. Μα ναι, φυσικά περιμένω εσάς για να κάνουμε το κλείσιμο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή φινάλε, θεατρική παράσταση λοιπόν χωρίς φινάλε δεν υπάρχει, δεν είναι κάθε παράσταση. Θα ήθελα να πω έτσι κάτι το οποίο έτσι το έχω σημειώσει εδώ μπροστά μου, το σημείο να έτσι καθ' όλη τη διάρκεια που συζητάμε εδώ. Πάμε λοιπόν για φινάλε. Αυλαία. Δεν είναι η παράσταση, δεν είναι η ράμπα και δεν είναι και η μουσική. Δεν είναι το σκηνικό και δεν είναι και τα κουστούμια. Δεν είναι η ρόλη και δεν είναι και το έργο. Ούτε και ο συγγραφέας είναι και δεν είναι και η πόλη. Δεν είναι η αίθουσα και δεν είναι και οι θέσεις. Επίσης δεν είναι ούτε το εισιτήριο και δεν είναι σίγουρα τα φώτα. Δεν είναι ο καιρός, δεν είναι η ώρα και σαφέστατα δεν είναι και η εποχή. Δεν είναι οι ερμηνείες, δεν είναι το σανίδι. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι η σκηνοθεσία, δεν είναι η ιστορία, δεν όλα αυτά. Το θέατρο, πολύ απλά για μένα, Αρσινόη, είναι οι άνθρωποι και οι σχέσεις τους. Οι πραγματικές σχέσεις τους. Αυτό πιστεύω. Και ένα χειροκρότημα, λοιπόν. Και το χειροκρότημα στο τέλος μετά. Οι άνθρωποι και σχέσεις. Θα μείνουμε σε αυτό. Γι' αυτό, βεβαίως. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από Σεπτέμβριο και πάλι, από το Σεπτέμβριο και μετά που θα είμαστε εδώ, θα σας προκαλέσω να μιλήσουμε ακόμα πιο ανοιχτά για το θέατρο. Ευχαρίστω, θα είμαι εκεί, όποτε με ζητήσετε. Καλή επιτυχία και πάλι σε ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε σήμερα με τον Κάρολο Κούν, το ιδρυτής του Θεάτρου Τέχνης. Όπως αναφέρει, ο ίδιος λέει, δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο, δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε, κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί και όλοι μαζί, να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας, στην Ελλάδα.